Κάτσε εδώ να κάνω ένα refresh. Λοιπόν. Τι θέλετε ρε μουνάκια, πού είναι τα μηνύματα που θα το βγάλουμε. Τώρα, τώρα. Ναι, απλά βγήκαμε απότομα, χωρίς διαφημίσεις, γιατί πέρα τις περάσουμε για αυτές. Δεν έχει, δεν βάλουμε. Άτος, Άγγελος, εδώ. Δεν βάλουμε διαφήμιση. Ε? Δεν βάλουμε τις διαφημίσεις. Θα τις βάλουμε ρε. Απλά τώρα βγήκαμε λίγο τέτοιο να πούμε. Σήμερα στην ουσία ίσα ίσα το πρωτοστήσαμε λίγο εδώ πέρα. Θα είναι σαν ένα δοκιμαστικό να δούμε ότι μπορεί να στριμάρουμε, ότι είμαστε ok. Είναι δοκιμαστικό. Και όλα θα μπουν. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα είναι δοκιμαστικό. Ναι, λοιπόν, δοκιμαστικό, παιδιά, ωραία. Όσοι είστε μέσα, γεια σου, ρε Άγγελε. Πρώτο είμαστε, είμαστε από YouTube τώρα. Παίζει το YouTube. Παντού, βέβαια. Παντού ναι. Είμαστε. Ξανά έπαιξε η εκπομπή, ρωτάω. Την ανεβάσαμε τη. Είχε ακροματικότητα. Βέβαια. Μα είδε ο κόσμο. Βέβαια. Δεν την ολοκληρώσαμε, βέβαια, γιατί. Λοιπόν, παιδιά, εικόνα, ήχο, όλα ok είμαστε. Δώστε μια ένα ok και από το chat. Σήμερα θα το πάμε λίγο το έργο δοκιμαστικά. Ναι. Έτσι, έτσι κάνει okay, μια ότι είστε μπράβο, εντάξει, δοκιμή. Όλοι, ναι, αυτά είναι. Μα λοιπόν, ακούνε, μα βλέπουν. Όλα μια χαρά. Ου, πάμε, πάμε, πάμε. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Λοιπόν, τέλεια. Από το μικρό σπίτι στο λιβάδι, πού είμαστε, δεν θα το μάθετε. Μπορεί να είμαστε σε στούντιο, μπορεί να είμαστε σε σπίτι, μπορεί να είμαστε σε υπόγειο. Έχουμε αρκετούς φίλους οι οποίοι μας φιλοξενούν. Μάλλον αρκετοί είπαν ελάτε από το σπίτι μου να βγάλω. Είχαμε πάρα ναι. πολλές προτάσεις ναι. από φίλους οι οποίοι θέλανε να μας φιλοξενήσουν. Ναι, ναι. Οπότε κάπου εμείς βρήκαμε και τρυπώσαμε. Τώρα που είμαστε δεν θα το μάθουμε. Τώρα αυτός ο Καριόλης, άμα τον βρω θα του γαμίσω τα. Οχ, μεγάλη Παρασκευή στο πνεύμα. Του γαμίσω. Δεν είναι μέρα που είναι να μην βρίσω γιατί υπάρχουν πολλοί εκεί που. Ναι. ναι. Λοιπόν. Καταρχήν να σας πω ότι θα το βρει η δικηγόρος του Γαζινάβου. Αυτόν. Ένα. Δύο. Εκτός αν είναι υψηλά ιστάμενο πρόσωπο. Και υψηλά ιστάμενο πρόσωπο. Ναι, εκεί πάνε να πει ότι μας κυνηγάνε, οπότε πάνε να πει ότι θα κάτι καλά κάνουμε. Ναι, θα τον βρούμε πάλι αυτόν. Ναι. Να σας πω ότι. Παιδιά, Μάριο σήμερα Παρασκευή είναι καλά. Ακόμα δεν ανοίξαμε εδώ, βρήκαμε λύση να βγούμε εμείς τον Μάριο. Ναι, να πούμε εδώ. Ξεκινήσαμε, βιδώσανε εδώ. Χαζινάκος, κάμερες, ιστορίες, κόλπα, υπολογιστές, κόλπα, δοκιμές, ιστορίες, μεγάλη Παρασκευή. Αυτές οι μεγάλες Παρασκευές, οι γιορτές είναι φύρα για μένα, ούτως ή άλλως και πρώτη γρήπη. Πήγα να πούμε σε κάνα δύο σούπερ μάρκετ, πήγα σε κάτι μανάβικα εκεί να δω κάτι μαλακίες, να πάρω ναι. κάτι αυτά κτλ. Παιδιά, έχετε δει ζόμπι. Εδώ είναι η εικόνα, το βλέπω. Σαν να έβλεπα ζόμπι. Δηλαδή, δεν είναι η απόσταση ένας με τον άλλον, να πούμε. Δεν είναι ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος υποχόνδριος. Πρόσεξε, ναι. ένα άλλο φαινόμενο. Ναι. Με πήρε ζόμπι, όταν σου λέω για ζόμπι, ζόμπι, ζόμπι. Δηλαδή, νοχελικές κινήσεις. Ναι. Ας το φόβο. Ο φόβος είναι φυσιολογικός, μπορεί κάποιος να είναι και υποχόνδρες, κάποιος να είναι πιο φοβισμένος, να πίστεψε αυτές τις ιστορίες, εντάξει, ωραία, ότι είναι τόσο πολύ τραγικές και τα λοιπά, εντάξει. Είδα νοχελικούς ανθρώπους, είδα ανθρώπους χωρίς αντανακλαστικά, είδα ανθρώπους οι οποίοι σαν να ήπιανε ας πούμε ή πολύ ποτό. Σε νιρβάνα. Ναι, σε μια κατάσταση ας πούμε, έχω πάει στην Τούμπα σε πολλά μάτς, έχω δει πολλούς έτσι να είναι. Ναι. Αυτό το στυλάκι. Δεν μ' άρεσε και να είμαι ειλικρινής. Τώρα, έχει να κάνει με την αγγελικότητα του σπιτιού. Γιατί εγώ έμεινα μια μέρα στο σπίτι, όχι από την αρχή της ημέρας, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι ναι. το βράδυ και αρρώστησα. Πουλούσαν τα κεφάλια μου, τα μηνύκια μου, ένιωθα βαρύς, υποτοτικός ναι. κτλ. Δεν ένιωθα με ευεξία. Τώρα, σήμερα, ας πούμε, πήγα στο δάσος με τον δάσκαλο, κάναμε μια ώρα προπόνηση, βρήκαμε και άλλους δύο εκεί που κάνουν ψιλοπυγμαχία του κόλου αυτή. Εμείς πιο μπροστά είμαστε, πιο οργανωμένοι. Ναι. Καλή και αυτή. Μας έβαλε στόχους ο δάσκαλος, ασκήσεις. Έκανα και 1,5 χιλιόμετρο ζέσταμα εγώ και τα λοιπά. Μια ώρα προπονησούλα. Ξέρεις πώς είμαι τώρα εγώ. Μια μπορεί να κάνω να βγάλω άλλη μια προπόνηση. Δες εδώ τι καπούτσινο μας προσφέρανε εδώ πέρα. Ορίστε. Αυτό είναι. Νίκο, να είσαι γερός. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Τα παιδιά εδώ μας. Μας περιποιήθηκαν. Και δεν είναι ένας, δεν είναι δύο. Μας είπαν και από άλλες πόλεις, αν μπορούσατε λέει, να έρθετε σε εμάς. Καβάλες, Ράμες. Ένας από τον Κιλκίσα, ένας από τον Μουδανιά. Μια κυρία, τον Βασίλη, τον είπε Βασίλη. Μια θαυμάστρια ο Βασίλης. Ναι. Στο Κορδελιό που ήταν, ξέρω εγώ, έβοζε μου κάπου εκεί. Πολλές προτάσεις, παιδιά. Ναι. Κάπου χωθήκαμε. Αυτά έτσι για αυτόν που ναι. έκανε τις καταγγελίες, έτσι δεν νομίζω να του να χάρηκε και ιδιαίτερα. Ούτε μισή μέρα δεν λείψαμε. Το να πληρώσουμε 150 και 300 και 400 και 500 και 800 και. Ούτε 1000. Θα φτωχύνουμε, ούτε θα μπράβο. Πλουτίσουμε. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή δείχνουμε ότι δεν είμαστε του συστήματος. Δεν είμαστε φίλοι με κόμματα, με ιστορίες. Δεν έχουμε άκρες αστυνομίες. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ούτε είμαστε παράνομοι να πουλάμε ναρκωτικά, ούτε είμαστε σε κάποιο μεγάλο κανάλι να είμαστε dealer μεγάλου προέδρου
για τα λοιπά και μετά να βγαίνουμε με μάσκες και να το παίζουμε καλά παιδιά. Ούτε έχουμε επιδείξει καλά Μητροπολίτη για να πάρουμε καμία κοπή σε άλλο κανάλι. Εντάξει, ξέρει τώρα ο κόσμος πάνω κάτι και τα λοιπά. Θέλουμε να μας ρωτάτε, να απαντάμε ότι έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Είναι καθισμένο όλα βέβαια, μεταγραφές, τι ακούγεται, την καθημερινότητά σας. Γενικά είναι παρελίστικη ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή. Μας βοηθάει από την Αθήνα ο moderator πάρα πολύ. Ναι. Ο υπολογιστής αυτός είναι λίγο πιο μικρός. Χρειάζομαι τα γυαλιά μου να με συγχωρέσετε. Ναι. Καλησπέρα, Λάνια. Κοίτα, ελάτε, είναι η πρώτη φορά βέβαια που την κάμερα την έχουμε φάτσα. Ναι. Και δεν βλέπουμε αλλού τα αλλού. Απάνω, ναι. Τουλάχιστον τώρα μας βλέπει ο κόσμος στα μάτια. Στην Ηλιούπολη έχουμε ένα φίλο που θέλει να μας φωνάξει εκεί. Ναι. Τον Χαραβγιακό. Έχω πάει εγώ στην Ηλιούπολη δεκαετία 90 πολλές φορές. Είναι ωραία περιοχή. Ψηλά, με καλή θέα κτλ. Λοιπόν, ρε ραπ, ίδιο ποτήρι έχω και εγώ, λέει, χάχα, από το Βυζινάδικο. Ο Ντεγκινή και ο Χριστοδουλόπουλος έντυσαν από ελ, αν το μάθατε, ναι. Κοίτα, ο Χριστοδουλόπουλος ακουγόταν και για τον Άρη και μάλιστα θα έκανε ένα φοβερό ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ, θα είχε παίξει σε όλες τις μεγάλες ομάδες, τις πιο εμπορικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, θα έπαιζε και στον Άρη. Θα ήταν ο μοναδικός που το έχει κάνει αυτό, δεν το έχει κάνει κανένας. Ναι. Κανένας δεν έχει κάνει αυτή την ιστορία. Ο Αποέλ σίγουρα δεν ξέρω, ένιωσε ίσως καλύτερα εκεί. Κοιτάξτε. Δεν έχει τόση πίεση, κύριε φίλε. Δεν έχει πίεση. Τα λεφτά μπορεί να τα παίρνει καλύτερα, δεν μπορεί να μην έχει τόσο πίεση. Ναι, εντάξει, σωστά. Λοιπόν. Παιδιά, προσοχή με τις ταράτσες. Ναι. Θα βγάλουν ντρόν ρουφιάνους. Ακούς. Θα έχουν ντρόν ρουφιάνους που θα φωτογραφίζουν και θα κάνουν. Σαν μουστόγριασε και φαίνεσαι, ρε μαλάκα. Που θα με πει σε μένα ότι γέρασα και έγινα σαν μουστόγρια. Γέρασε και Σιραπτόπουλε, σε άκουγα, λέει, στα ντουζένια σου πιτσιρικά που ήμουνα. Έχει σπάσει, λέει, σαν μουστόγρια έχει γίνει. Έλα, ρε μαλάκα, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ, ρε μαλάκα, να πούμε. Μία ώρα προπόνηση πυγμαχία έκανα εγώ. Συν 1,5 χιλιόμετρο το ζέσταμα. Συν οι ασκήσεις, συν οι διατάσεις μαλακισμένο. Μουστόγρια είσαι και φαίνεσαι, πουσταριό. Σε βάλω κάτω, σε πατήσω σαν σκουλίκι, κολόπεδο. Μπάσταρδο. Oh. Άντε, μπράβο. Είμαστε στο πνεύμα, των ημερών. Νομίζω είπαμε δεν θα βρίζουμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, Μάντερσον, ευχαριστούμε πολύ για τα beats. Θωμάς, καλώς το Θωμά. Σήμερα που έτσι ρίχνουμε τις χούντες, μπράβο παιδιά, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε για τα beats. Λέει ένας φίλος, μάλλον τα γυαλιά με κάνουν πιο μεγάλο. Δεν με νοιάζει, μαλάκα. Πιτσιρικά σου μεγάλωσες, κολόγερε. Πλάκα κάνω. Όντως, πέρασαν κάποια χρόνια. Όντως. Το χρόνο κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Εντάξει, τα παίρνω πίσω αυτά που σου είπα. Πρόβα έκανα για την ραδιοφωνική εκπομπή. Να έχεις υπόψη σου. Κάνουμε και κάποιες πρόβες, κάνουμε και κάποια αυτά. Εντάξει, αληθινές βγαίνουν οι εκπομπές, αλλά όντως. Άλλο 25, 30, άλλο 52. Ναι. Ό,τι και να κάνεις, μπορεί να είσαι πολύ γυμνασμένος, μπορεί να είσαι καλός, διατηρημένος, αλλά τα χρόνια επαναλαμβάνω περνάνε. Μακάρι να περνάνε τα χρόνια και να έχουμε αυτή την ευεξία, να έχουμε αυτό που είχε ο Βουτσάς μέχρι τα 90, το 89 του χρόνια. Ναι. Μακάρι να το έχουμε. Δύσκολο βέβαια. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το έχουμε. Τώρα δεν εξαρτάται. Για μην έχετε τώρα απαιτήσει στα σλαμά και τέτοια. Τώρα, εδώ αυτό που βλέπετε τώρα είναι μια δοκιμή να δούμε ότι δουλεύουν τα εργαλεία και όλα μετά θα τα κουμπώσουμε όπως πρέπει. Σήμερα είναι ένα, στην ουσία ένα τεστ και να σπάσουμε τον τζαμπουκά του Ρουφιάνου. Του Ρουφιάνου. Όχι μόνο του Ρουφιάνου, και όποιον χάρηκαν. Ναι, και όποιον χάρηκαν. Λοιπόν, ράβουν γνώμη για υποτονικό κόκκινο τις τελευταίες μέρες. Δεν παλεύεται ο κόκκινο. Το καταλαβαίνω να είναι κλεισμένο μέσα στο σπίτι, δεν είναι σε φόρμα. Είναι όμως ο κόκκινος ο οποίος πάντα γοητεύει τον Ραπτόπουλο και πάντα ο Ραπτόπουλος αφηνιάζει όταν βλέπει τον κόκκινο. Εγώ βγάζω κάποιο ταλέντο με τον κόκκινο απέναντί μου. Βγάζω ατάκα, βγάζω το μελέτο, μπανιώσω γιατρό, σε μαλάκα. Έχω καμιά χίλιες ατάκες δικές σου εδώ και 6-7 χρόνια. Ναι. Χίλιες ατάκες. Οι οποίες είναι μία διαφορετική από την άλλη. Εγώ δεν τις θυμάμαι. Και μου τις λέει τις 100 ας πούμε από τις χίλιες που έχει μαζέψει με τον κόκκινο. Με τον κόκκινο, ο κόκκινος είναι ο πουσταράς ο Έλληνας, ο σκατόψυχος, δηλαδή το προφίλ του είναι. Ναι. Ο πουσταράς ο Έλληνας, ο σκατόψυχος, ο Μπινές, που με ένα χαμηλό προφίλ και με ένα βλοσιρό χαμηλωμένο βλέμμα και μια υποτονική φωνή προσπαθεί να πείσει ότι είναι καλό παιδί. Δεν είναι όμως. Εντάξει, προσπαθεί να το δείξει. Εμείς στα παπάρια μας, είτε μας πείτε καλά παιδιά είτε κακά παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει η έξοδε καλή μαρτυρία. Λοιπόν, απαντάμε ότι. Ό,τι μας ρωτάτε θα τα απαντάμε εμείς εδώ. Πολλοί λένε τόποι κάνετε το Ρουφιάνο. Αν τον μάθουμε
Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή να το σαπίσω στο ξύλο εγώ και να φάω φυλακή, ή να δώσω 300 στάρικα σε ένα φίλο μου ο οποίος κάνει αυτές τις δουλειές και να τον πλακώσει ο φίλος μου. Άλλη χαρά να τον πλακώσω εγώ. Ναι. Δηλαδή, άλλη καύλα είναι να τον πλακώσω. Μίστερ Άντερσον, επειδή, ναι, επειδή όμως είναι καριόλης, πέρασε από το μυαλό μου να το τιστήσω με έναν άλλον ο οποίος δεν τον ξέρει. Και να φάει ξύλο και να πει με δίρανε, με δίρανε από το χρυσό. Μπορεί να τα αποδείξει. Όχι, δεν μπορεί να τα αποδείξει. Μήνυση και αγωγή λοιπόν και συκοφαντική δυσφήμιση. Ναι. Θα είναι λοιπόν η πρώτη μήνυση και αγωγή που θα κάνω σε άνθρωπο έτσι και γίνουν αυτά τα πράγματα. Ο Καριόλης βέβαια ένα ξύλο το θέλει. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, Μίστερ Άντερσον, ευχαριστούμε ξανά για τα beats. Λοιπόν, για το YouTube το τσεκάρουμε τώρα, παιδιά. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, θα ανέβει ξανά η εκπομπή. Θα ανέβει στο YouTube, αν αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα κάνουμε δοκιμές. Ναι. Αν έχει κάποιο θέμα στο YouTube, θα ανέβει το βράδυ ή αργότερα αύριο το πρωί, θα έχει ανέβει η εκπομπή. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, θα το τσεκάρουμε. Σημασία έχει ότι είμαστε στον αέρα, δουλεύει το stream, δεν έχουμε καθυστερήσεις, ήχο έχουμε, εικόνα έχουμε. Δεν έχει πέσει. Ένα-ένα να τα στρώσουμε. Δεν έχει υποπίψει στην αντίληψή μου. Δεν έχει υποπέσει, συγγνώμη, στην αντίληψή μου κόντρα του Ασλαμά με τον. Με τον Νίκο από τα Γιάννητσα, υπάρχει τέτοια κόντρα. Δεν αντιληφθεί, όχι. Δεν αντιληφθεί, ναι. Λοιπόν, παιδιά, δώστε τον εφιάλτη, λέει ο Μίστερ Άντερσον, στο λαό να τον σκίσουμε. Πρώτος θα έχει τη χαρά ο Ραπτόπουλος, νομίζω. Δεν ακούμε ράδιο στις τελευταίες δύο μέρες. Δεν μπορώ να ακούω εκκλησία στο ραδιόφωνο. Ναι. Έκανα στον Ανδρώνη μία πρόταση την Παρασκευή και τη Δευτέρα να κάνουμε εκπομπές. Δεν ήθελε ο Ανδρώνης και φυσικά και να ήθελε ο Ανδρώνης οι χολύπτες δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζητήσουν τριπλάσια λεφτά για να το κάνουν αυτό. Και καλά κάνουν βέβαια, λέει αρχεία είναι κτλ. Είναι κομμουνιστές, αλλά η αργία, η χριστιανική είναι αργία για αυτούς. Δηλαδή από τη μία οι κομμούνες, από την άλλη λέει είναι αργία και επειδή ο Χριστούλης λέει αυτό κτλ. Πάρουμε και το δώρο. Δηλαδή είναι καριολίκι αυτό που κάνουμε. Δηλαδή θα πει εσύ δεν παίρνει δώρο ένα λεπτό. Δεν το πήρα αυτό το μήνα το δώρο, θα το πάρω το Μάιο ή τον Αύγουστο. Αλλά εγώ κάνω συμφωνία να παίρνω ξέρω εγώ 50.000 ευρώ. 40.000 ευρώ. Ποιο βίντεο λες. Ναι. Ποιο βιντεάκι λες για να καταλάβω ο Ρωσονέρος και τι σχόλια δεν ξέρω. Μπορούμε να ακούμε το Moderator τώρα γιατί εκεί τον ακούγαμε. Το Moderator. Μα αν είναι κάτι το χειρίζουμε εγώ εδώ ρε παιδί μου. Γιατί ακουγόταν μετά, μας έλεγε. Είχαμε τα ακουστικά και μας μιλούσε να πούμε. Κατάλαβε. Βρε, όλα θα στρώσουν. Τώρα στην Ασία θέλουμε να δούμε ότι ακουγόμαστε και βλεπόμαστε. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι τα εύκολα. Εδώ το θέμα είναι να δούμε ότι αντέχει η σύνδεση. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ στοιχεία για πολυδιοκτησία του Ολυμπιακού. Τα αρχίδια μου θα βρει ο ΠΑΟΚ να κουνιούνται σαν βάρκες. Λες για τα σχόλια με έναν που είπε ότι αυτός το έκανε, ρε Ρωσονέρος, που είχε 140 σχόλια από κάτω. Εγώ νομίζω ότι αυτός που είπε ότι το έκανε και τάχα το παραδέχτηκε στο σχόλιο, μάλλον είναι τρόλ. Τρόλ είναι. Τρόλ είναι, δεν νομίζω. Και ψαρώσαν, νομίζω ότι είναι τρόλ. Εντάξει. Ο Φούρναρης αν θα κάνει εκπομπή. Όχι. Πότε? Σήμερα. Αυτή την άλλη εβδομάδα. Θα κάνει, παιδιά. Το πρόγραμμα θα τσουλήσει κανονικά. Ναι. Θα τσουλήσει. Η κόντρα σε Ασλαμά με τον Κόκκινο ξεκίνησε όταν άφησε υπονοούμενα ότι είναι παιδεραστής ο Ασλαμάς ο Κόκκινος. Ναι. Ήθελε να κάνει μήνυση και αγωγή ο Ασλαμάς. Γνωστό χοντρογούρουνο να πούμε ο Κόκκινος. Μπήκε ο Πετρουλάκης εκεί τότε, κυρίες και κύριοι. Τον σταμάτησε και όχι μόνο τον σταμάτησε. Τον διώξαν κιόλας μετά από λίγο καιρό τον Ασλαμά, ο οποίος είχε ένα κοινό σημαντικό για να μπουν εκεί οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και να κάνουν εκπομπές την ώρα του Ασλαμά. Πουλούσε ο Ασλαμά σε ένα άλλο κοινό. Αυτοί ήθελαν να πουλήσουν ΠΑΟΚ, οπότε ήταν μαθηματικός βέβαιον. Τώρα εγώ το αφεντικό το ρώτησα. Λέει, Κωστή, λέει, έκανε διαγωνισμό. Ποιος θα έχει συμπληρωματώσει, λέει, πιο μακριά, έκανε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Λέω αυτά που έχουμε πει εμείς και αυτά που έχουν πει άλλοι. Παιδιά, αυτά δεν είναι για Μετρόπολη. Άσε τι κάνουμε στο ίντερνετ που λέμε τέτοιο, δεν είναι για Μετρόπολη αυτά εδώ. Ναι. Ο ημιτός με πολλά ποδήλατα. Και στο πάρκο εκεί που πάω, εγώ και κάνω προπόνηση και σήμερα πολύ κόσμο. Ναι. Και φεύγοντας, έσκασε τον πατσικό και εκεί να πούμε. Ναι. Με το Λαγνία, όσον αφορά την καφετέρια, εμείς από ό,τι ενημερωθήκαμε για να μάθετε και την μπάσα αλήθεια για το τι γίνεται, εμείς δεν είχαμε θέμα λειτουργίας του μαγαζιού όπως μας είπαν και οι αστυνομικοί. Οι ίδιοι αστυνομικοί το είπαν. Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Πες λίγο το νομικό πλαίσιο. Γιατί λοιπόν, εμείς βγάλαμε ένα χαρτί λοιπόν ότι το μαγαζί είναι κλειστό και ότι απλά από εκεί κάνουμε ιντερνετικές εκπομπές, αποδεδειγμένα, λοιπόν, με σφραγίδες και υπογραφές. Και θεωρήσαμε, επειδή το ίντερνετ είναι ελεύθερο και δεν έχει κάποιες παραπάνω απαιτήσεις, ότι δεν θα είχαμε πρόβλημα να το κάνουμε και βγάλαμε και σχετικό χαρτί, ότι το μαγαζί είναι κλειστό και απλά κάνουμε εκπομπές από εκεί. Αυτό δηλαδή που κάνουμε στο σπίτι και δεν έχουμε πρόβλημα, στο μαγαζί, επειδή είναι χώρος εστίασης, θέλει εξτρά άδεια, το οποίο δεν το ξέραμε αυτό,
Και ότι πρέπει να προβλέπετε. Η μαλακισμένη δικηγόρο. Σταμάτα, ρε, μαλακισμένη. Σταμάτα. Δεν είναι έτσι. Το ίντερνετ είναι, είναι ακαθόριστο ακόμα. Έλα, ρε, τη μαλάκα. Υπάρχει κενό νόμου. Σταμάτα τώρα να λέει μαλακισμένη. Μίλε μαλακίε. Λοιπόν, υπάρχει κενό νόμου με τι ιντερνετικέ εκπομπέ. Και λόγω τη κατάσταση με τον κορονοϊό, το κενό νόμου το πάνε στο αρνητικό. Δηλαδή σου λέει, φίλε, αφού δεν έχει ειδική άδεια εδώ πέρα ότι στο χώρο εστίαση εκπέμπει και εκπομπή, πρέπει να το βγάλει αυτό. Εγώ ρώτησα λογιστές δικηγόρους, το χαρτί αυτό θέλει 15 μέρες για να το έχω στα χέρια μου, για να μπορώ να κάνω τροποποίηση καταστατικού και ότι στο μαγαζί μπορώ να κάνω και κυβερνητικές εκπομπές. Κανονικά και με τη βούλα και από πλευράς μαγαζιού. Το οποίο δεν αξίζει φασαρία, γιατί σε 15-20 μέρες θα ανοίξουν έτσι κι αλλιώς και τα μαγαζιά, όπως δείχνουν τα πράγματα. Οπότε, ό,τι είναι εδώ πέρα, αυτές τις μέρες θα βολευτούμε εδώ πέρα, αφού τη βρήκαμε την άκρη. Και εγώ ήθελα να τσεκάρω και κάποια πράγματα και με το συγκεκριμένο τον υπολογιστή που στριμάρουμε τώρα, γιατί αυτός μπορεί να μας σώσει όταν θα πάμε στα μαγαζιά μεθαύριο για να κάνουμε του χρόνου που θα κάνουμε τα λαϊκά δικαστήρια. Αυτό εδώ που είναι ένα μηχανηματάκι που το βλέπεις, μας έσωσε. Ναι. Όπου πηγαίνουμε, το παίρνω, το κουμπώνω και βγαίνει το live. Κατάλαβες. Λοιπόν. Διάδρομος και σάκου, καλός συνδυασμός. Αλλά σπίτι να γυμνάζεσαι είναι αηδία, ρε. Σπίτι, ξέρεις. Δυστυχώς, παιδιά, πολλά χαρτιά. Δεν του στάνει ένα και δύο χαρτιά. Θέλει παραπάνω χαρτιά. Αυτό είναι. Τώρα, τι να κάνουμε. Ελλάδα είσαι. Ελλάδα είσαι. Και επειδή και εμείς με το Ραπτόπουλο δεν έχουμε γλύψιμο πουθενά, ούτε τα παίρνουμε από πουθενά, το γράμμα του νόμου το ερμηνεύουν με τον αρνητικό τρόπο για μας. Έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο Βράνιες μένει και έρχεται ο Σκόκο στην Αγία Σοφιά. Ο Σκόκο είναι 30. Ο Σκόκο πόσο χρόνο είναι? 32 δεν θα είναι. Παραπάνω είναι. Κοίταξε παιδιά, οι ηλικίες αυτές από 33, 32, 34 κτλ. Γάμισε τα είναι. Ποιος παίκτης της ΑΕΚ παίζε γάμα εθνική και τον είδα στο Εγάλεο με την καβάλα που τον είδα 0-0. Ο Μπλάνκο. Ο Μπλάνκο. Ο Μπλάνκο είναι 38 χρονών. Ακόμα παίζει μπάλα ο Μπλάνκο. Τον είδα Εγάλεο καβάλα 0-0 πριν κάνα δίμηνο. Πού πήγε ο Μπλάνκο? Στο Εγάλεο γάμα εθνική. 39 χρονών, με λέει ο Δερμιτζάκης, δεν θα κούπησε την μπάλα. Το είδα και εγώ το μάτι. 34 είναι ο Σκόκο. 34 είναι ο Σκόκο. Τώρα πώς θα σου έρθει ο Σκόκο? Ευχαριστούμε Μίστερ Άντερσον για τα beats ξανά και μας ρωτάει ποια θεωρείται πιο καυτή έδρα στην Ελλάδα και γιατί. Πιο καυτή έδρα στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή. Πιο καυτή έδρα στην Ελλάδα. Η μία είναι η Τούμπα, ήτανε. Του Χαριλάου είναι δυνατή έδρα, δύο, συγκρίνεται η έδρα του Άρη με του ΠΑΟΚ. Η Λεωφόρος έκλεισε, η Φιλαδέλφια δεν υπάρχει, το Καραϊσκάκι είναι Δελασάλ. Η Κρήτη είναι μια καλή έδρα. Εντάξει. Το Καραϊσκάκι έχει καλή ακουστική από ό,τι ξέρω. Φλωροποιήθηκε. Αλλά αυτή του Ντούκα είναι η ιδέα. Αυτή του Ντούκα τώρα, ξέρεις τώρα, οι Ηρακλειδείς είχαν την Ντούκα πριν από 5 χρόνια. Τα Ντούκα τώρα, μια κρυάδα τώρα, εντάξει. Του ΠΑΟΚ και του Άρη. Εγώ, πιο ποδοσφαιρικές έδρες. Πιο ποδοσφαιρικές έδρες είναι, ναι. Και επειδή ο ΠΑΟΚ έγινε λίγο νεόπλητος, να πούμε, εντάξει, έχασε λίγο από τη Λάμψη, αλλά καλή έδρα, πολύ καλή. Η παλιά Νέα Φιλαδέλφια, ναι, φίλε Καπαδοσπράκτορα, ήταν βουνό. Και η παλιά Τούμπα ήταν βουνό. Η παλιά Τούμπα ήταν, μια μισέτα ήταν η παλιά Τούμπα. Δεν είναι αυτή η Τούμπα που είναι τώρα, με τα νεοπλουτιστικά, να πούμε, προγράμματα του. Τη νέα τάξη πραγμάτων. Εντάξει. Δυνατέ έδρε όμω. Ναι. Του ΠΑΟΚ και του Άρη. Δυστυχώ, αν πάει η άξιση Φιλαδέλφια ή ο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, μπορεί να κάνουν και αυτοί οι καλέ έδρε. Το Καραϊσκάκι είναι μια φλωριά, νομίζω. Άστο κόκκινο ήσυχο. Άκουγα λίγο τον Νικολάκο στο ράδιο που προσπαθούσε να κάνει τι δηλώσει. Δεν κατάλαβα, φίλε. Δεν κατάλαβα τι θε να πει. Η νέα. Ναι, αλλά αυτό που λέει, πώς το εξηγεί στα ευρωπαϊκά μα, ο Ολυμπιακός λόγω καυτής έδρας γονατίζει μεγάλες ομάδες, ενώ από Τούμπα περνάει αέρα. Η Τούμπα έχει ένα χαρακτηριστικό. Κάνει ένα δεκάλεπτο δυνατό. Αν ο ΠΑΟΚ βοηθήσει, συνεχίζει η Τούμπα να είναι καλή. Αν ο ΠΑΟΚ κολώσει, παθαίνει τέρμα. Η Τούμπα δεν υπάρχει. Σωστή. Άρα η Τούμπα δίνει στο ΠΑΟΚ τα αρχίδια μου. Παίκτες, αντίπαλοι δεν φοβούνται. Πιο πολύ είναι οι φουσκωτοί στα ποδητήρια
που δημιουργούν ατμόσφαιρα παρά η έδρα της Τούμπας. Εντάξει. Και ο παίχτης θέλει την έδρα να τον βοηθήσει στη δύσκολη στιγμή. Στη δύσκολη στιγμή στην Τούμπα αρχίζεται, πετάξτε τις φανέλες τις τιμημένες, κοπρόσκελα και μαλακίες. Παπάρια έδρα είναι. Επίσης, η καινούργια Τούμπα ξεκινάει ένα μάτσο όπου ο ΠΑΟΚ το πρώτο τέταρτο θέλει να πιέσει ψηλά, να καταναλώσει δυνάμεις, να κάνει το πρώτο το γρήγορο τον γκολ. Και δύο φορές το 15 λεπτό η έδρα σταματάει τη ροή του παιχνιδιού. Ναι. Παπάρια έδρα είναι. Άμα θέλετε να σας γλύφουν και να σας κάνουν, καλή έδρα, πεινατούμε κτλ. Αρκίδια είναι. Και δεν έχει και ποδοσφαιρική κουλτούρα η γιατί. Απόδοση, ναι. Η απόδοση της ομάδας φτιάχνει την κερκίδα. Και όχι η κερκίδα ναι. την ομάδα. Μαρμητοφάν, ευχαριστούμε για το subscribe. Καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα. Καλησπέρα, παιδιά. Γυμνάζομαι και σας ακούω. Ό,τι και να κάνουν εκεί θα είστε βουνά. Ευχαριστούμε. Το Χαριλάου έχει μια σταθερότητα στον παλμό. Το Χαριλάου έχει σταθερό παλμό. Έχει ένα πλεονέκτημα, δεν έχει το ταρτάν γύρω-γύρω. Ναι. Είναι πιο κοντά ο. Δεν υπάρχουν μεγάλα κενά λόγω αυτού εδώ. Μια φάση να γίνει ένα ου αναζωπηρώνεται. Και πάλι έτσι όπως τις κάνανε τις κερκίδες να υπάρχει αυτό το βάθος κάτω και να μην υπάρχει άμεση επαφή με τα κάγκελα. Απομακρύνα και λίγο την κερκίδα 3-4 μέτρα, ναι. 5 μέτρα από το κάγκελο. Παλιά έβαζε στο χέρι. Σιγάρα το φωτιστικό. Θα τα γκρεμίσει ακόμα. Νικολάκη, εντάξει, θα στο πλήρω. Παλιά έβαζε στο χέρι, τον άρπαγε στον άλλο. Ναι. Η λεωφόρο δεν το έχει κάνει αυτό. Θα πει τώρα, πέρασε εγώ πριν κάνα χρόνο έξω από τη λεωφόρο, παιδιά και τρόμαξα. Νόμιζα ότι πέρναγα από στοιχειωμένο σπίτι. Σου ρούπανε κιόλα εκεί ναι. και τρόμαξα. Δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή για τη λεωφόρο. Αν μείνει άλλα δύο χρόνια έτσι, η λεωφόρο θα είναι άχρηστη. Ναι. Θα υπάρχουν ποντίκια μέσα, σάπια αυτά. Θα έχει θέμα μεγάλο. Καταλελειμμένο γήπεδο. Δεν το κάνει κανεί να πούμε. Εγώ πήγα ρώτησα εκεί. Γίνεται καμιά εργασία εκεί. Από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό να το διατηρήσει το κήπεδο, αρχίδια. Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό του κόλλου τώρα. Τίποτα δεν έχει γίνει. Να κάνουν ένα στό, να βάψουν τα αποδυτήρια, να φτιάξουν τις τουαλέτες, να τρέχουν τα νερά. Τίποτα. Αυτό με τη λεωφόρο το χούι τι είναι. Μια πάνε, ξαναγυρνάνε ο ΑΚΑ, ξανά λεωφόρο, ξανά ο ΑΚΑ. Τρίτη φορά είναι που θα ξαναπάνε λεωφόρο ή τέταρτη τελευταία δεκαετία. Τέταρτη φορά, αν πάνε. Τρίτη έχουν πάει. Άποψη για φοιτήτρια νομική. Φιλόδοξε. Οι φοιτήτριες της νομικής της δεκαετίας του 70 και του 80 έχουν φάει πολλούς πούτσους, θα πούμε, από τους καθηγητάς για να περάσουν τα μαθήματα. Και ο γνωστός καθηγητής, ο οποίος τις πούτσωνε, να πούμε, έγινε και... Παλαιός υπουργός και βουλευτής. Άντε, ξέρει τι κάνει νιά στο κεραμίδι. Τις πούτσωνε, να πούμε, για να περάσουν το μάθημα. Λοιπόν, Μίστερ Άντερσον, ευχαριστούμε. Αν θέλετε άποψη... Θα ακούτε αυτό που σας λέω, ναι. Να πω. Εντάξει, μην πείτε μιλάω άσχημα και τέτοια. Ραπ και Μπιλ, είναι Ρομπέρτο Κάρλος και Τσάβι οι καλύτεροι όλων των επαγών στις θέσεις τους, Μίστερ Άντερσον. Ναι. Ρομπέρτο Κάρλος και Τσάβι. Ρομπέρτο Κάρλος είναι... Αριστερό μπακ, νομίζω. Ναι, άλλη θέση. Τι. Ναι. Όχι, για τη θέση που αγωνίζονται. Δηλαδή ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι το αριστερό μπακ, το καλύτερο όλων των εποχών. Και Τσάβι το καλύτερο εξάρι. Θα τον σύγκρινα με άλλο στυλ παιχνιδιού πάντα, με τον Ρόμπερτσον. Άλλο στυλ ο ένας, άλλο στυλ ο άλλος. Μιλάω για πολύτιμο παίκτη. Η Λίβερπουλ έχει ένα σύστημα ιδιόμορφο. Δηλαδή, κοίτα, για να πεις ένα παιχταρά μπακ, ναι. Πρέπει να έχει επιθετικές αρετές για να αφήσει εποχή. Δεν μπορεί να μπακ χωρίς επιθετικές αρετές να αφήσει εποχή. Υπάρχουν κάποιες συνδυαστικές κινήσεις και κάποια μυστικά στη Λίβερπουλ. Ας τον Ασλαμά να λέει μαλακίες. Ο Ασλαμάς είναι με το συνέστημά του κτλ. Και είναι κορονοϊάκιας. Είναι φίλος του κορονοϊού. Είναι... Ποιος, ο Ασλαμάς. Ναι. Είναι κορονοϊάκιας. Είναι θαυμαστής του κορονοϊού, να έχεις υπόψη. Και όσοι τον πιστεύουν τον κορονοϊό. Πλησιάζει από πάνω του και κάνει έτσι. Είναι κορονοϊάκιας. Αυτός που γαμάει δύο ώρες την ημέρα, ένας που γαμάει δύο ώρες την ημέρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκαθεί να φοβηθεί. Το λάδι. Λοιπόν, που είχαμε για τη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ έχει ένα στυλ παιχνιδιού όπου οι μπακ και οι δύο, ειδικά ο Ρόμπερτσον, γίνονται εξτρέμ. Ο σέντερφορ βγαίνει σαν δεκάρι, σαν σε ένα ρόμβο, κάνει μια τριάδα με τους τρεις χαβ, γίνεται σαν δεκάρι και μεταμορφώνεται σε δεύτερο σέντερφορ. Οι δύο εξτρέμ και πατάνε περιοχή ανάμεσα στον αριστερό μπακ και στον αριστερό το στόπερ ο ένας και στο δεξί το μπακ και με το δεξί στόπερ ο άλλος.
Οπότε υπάρχει μια τακτική συμπεριφορά και κάποιες κινήσεις πέρα από τα pressing τα οποία είναι γνωστά και τα έχουμε αναλύσει, όπου θέλει κοιλά αρχίδια για να το κάνεις αυτό. Ο Ρομπέρτο Κάρλος ήταν πολύ πιο θεαματικός, με πιο δυνατά πόδια. Ο άλλος είναι στην τακτική πιο καλός. Εντάξει, μιλάμε για τον καλύτερο αριστερό μπακ του κόσμου, για τον Ρόμπερτσον. Εάν θεωρείτε κάποιον άλλον εσείς καλύτερο αριστερό μπακ στον κόσμο, σε άλλη ομάδα, παγκόσμια, μπορεί να μην το ξέρουμε εμείς και είναι τόσο καλός, μπορείτε να μας το αναλύσετε. Καζόλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα beats. Ραπ, γνώμη για κόκκινο που τον κράζεις. Τον έχει συνέχεια στη γωνία. Πιστεύεις θα συνεχίσετε μαζί, γιατί η κόντρα αρχίζει και κουράζει και ότι ο κόκκινος, το ότι ο κόκκινος το ψηλό έχει παρατήσει. Ποιο έχει παρατήσει? Δεν σε πολύ κοντράρι μάλλον, αυτό θέλει να πω. Ο κόκκινος αυτή τη στιγμή στερείται φυσικής κατάστασης λόγω της δυσκολίας αυτής. Γιατί δεν είναι... αυτή τη δυσκολία γυμναζόταν, ρε φίλε. Όχι, είναι ακόμα χειρότερα. Είναι ακόμα χειρότερα να διατηρήσεις φόρμα σε μια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση. Το σπίτι, ο άντρας μέσα στο σπίτι είναι ζημιά μεγάλη. Είναι φύρα. Όταν δεν βγαίνει, δεν περπατάει, δεν ασχολείται, δεν είναι στην κοινωνία έξω. Δεν τον συλλαμβάνουν, δεν πάει να κάνει δουλειές, να κάνει κρυφά έστω, ξέρω εγώ. Δεν είναι καλό. Δεφορμαρίζεται. Ύστερα είναι και το άλλο. Δεν είναι εύκολο άλλος να κάνει εκπομπή από το σπίτι, να το θεωρείς εύκολο. Με έναν υπολογιστή να πατάει, να μην ακούγεται καλά. Γίνεται αυτομάτως δευτεραγωνιστής. Τον καπελώνεις εσύ στη φωνή. Θέλει να απαντήσει, δεν έχει την εικόνα του στούντιο. Δεν είναι εύκολα αυτά. Αυτά που κάνουμε τώρα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Εγώ το έχω ζήσει τώρα με το. Κάνουμε την πλάκα μας με το κόκκινο. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι εύκολο. Αν δεν είναι μαζί στο στούντιο, είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον. Ο ένας λέει πάμε στην επόμενη γραμμή, το επαναλαμβάνει. Δεν ο άλλος. Δεν ακούει. Δεν ακούει. Ναι. Όταν είναι δίπλα-δίπλα, τον κάνεις μια γωνιά, τον κάνεις ένα νόημα. Πάμε έτσι, πάμε αλλιώς, συνεννοείσαι. Αλλά από απόσταση δεν μπορείς, δεν το έχεις αυτό. Αυτά είναι μεσοβέζικα πράγματα, τα οποία αναγκαία κακά είναι. Όλες οι δουλειές έχουν προβλήματα. Αλλιώς είναι να λειτουργεί μια επιχείρηση και να είναι 80 άτομα στην επιχείρηση και αλλιώς να 5 και οι άλλοι 75 να είναι να ούμε στο σπίτι. Δεν βγαίνει η δουλειά. Και όσοι τη βγάζουν και τη βγάζουν καλά είναι πολύ καλοί. Μετά, έχω το τελευταίο καιρό διάστημα ακούσει να μας έχουν ζαλίσει τα παπάρια οι ήρωες γιατροί, οι ήρωες νοσηλευτές. Δεν υπάρχουν ήρωες. Ο μεγάλος γιατρός, ο Τσιόδρας. Μεγάλος γιατρός για μένα είναι αυτός ο οποίος θα βρει το εγκύδιο στο στομάχι μου, θα με το καθαρίσει και θα μου δώσει 10 χρόνια ζωή. Αυτός που θα ανοίξει την αρτηρία μου, θα περάσει το stent ή το bypass και θα μου δώσει 15 χρόνια ζωή. Αυτός που θα ανοίξει το έντερό μου, θα το κόψει, θα το ράψει, θα βγάλει το βρικόλακα, θα αποφύγει τη μετάσταση σε άλλο σημείο του σώματος και θα μου δώσει άλλα 15-20 χρόνια ζωή. Καλοί είναι και οι λοιμοξιολόγοι, είναι ψηλοαπατεωνίσκοι όμως. Εντάξει. Παίζει και πολύ στατιστική και μαθηματικά στη δουλειά, έτσι. Είναι λίγο επιδημιολόγοι. Αρχιδολόγοι. Είναι σαν και αυτούς οι οποίοι είναι σεισμολόγοι κατά κάποιο τρόπο. Δεν τους έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Γιατρούκλαρος είναι αυτός ο οποίος για μένα είναι καλός επεμβατικός γιατρός. Τώρα, ο άλλος που θα αναλάβει και θα σου βρει το πρόβλημα και θα σου δώσει το φάρμακο, καλός είναι και αυτός. Καλύτερος από εμάς που δεν ξέρουμε. Ναι. Αλλά ο γιατρούκλαρος ο μεγάλος είναι ο επεμβατικός. Άρα, θεοποιήσεις και μαλακίες. Εκεί που ο άλλος πάει προς τον άλλο κόσμο και τον φέρνει πίσω. Γύρνα πίσω, μάγκα μου να πούμε. Αργιανοϊός, ραπ στη μέχρι τώρα πορεία σου ως παραγωγός, με ποιον θα ήθελες να ήσουν δίδυμο? Για μελλοντική φάση, για παροντική φάση, δεν ξέρω. Για μελλοντική φάση θα ήθελα το Σαρόπουλο δίδυμο. Για πρωινή εκπομπή. Δεν με ενδιαφέρει ώρα. Λέω τώρα ναι. Πώς θα τέλεσαι. Δηλαδή όταν έλειπε ο Κόκκινος ή ο Νίκος, χωρίς να έχουμε κάνει πρόβες και ιστορία, δέσαμε καλά. Ναι. Και δέσαμε καλά γιατί ο ίδιος, όπως και ο Νίκος, πάει καλά το έργο, δεν με βλέπει ανταγωνιστικά. Ούτε εγώ βλέπω ανταγωνιστικά κανέναν. Θέλω να παίζω μπάλα, να είμαι συμπαίκτης. Αν πιάσεις και γίνεις ανταγωνιστικός, καταλήγεις βουγιουκλάκι με Παπαμιχαήλ που την πλάγωνε στις μάπες, έπινε τα ουίσκι και γίνεις σαν το βόδι να πούμε. Δεν πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός, πρέπει να είσαι συμπαίκτης. Ναι. 76 λέει, με Βασίλη λέει σε θέλουμε. Με Βασίλη. Εμείς είμαστε διαδικτυακό δίδυμο αυτή τη στιγμή. Ναι. Βλέπουμε μαζί μπάλα. Εμείς είμαστε καλοί στο να αναλύουμε
ο συμπληρωτοπλίστων και οι δύο συμπληρώνουν ένα τον άλλον. Εμείς, είναι πολύ καλό. Εγώ με τον Ραπτόπουλο έχουμε ένα καλό και κακό. Ότι σε πολλά πράγματα συμφωνούμε και δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε εύκολα κόντρα. Όσο περνάει ο καιρός, αυτό βλέπω. Μειώνονται οι κόντρες. Στην αρχή είχαμε λίγη κόντρα παραπάνω. Τώρα σιγά σιγά ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, νομίζω, σε κάποια πράγματα. Στο ποδοσφαιρικό κυρίως. Ναι. Και ναι, δεν ξέρω αν η έλλειψη τόσο της κόντρας μπορούσε να είναι για το ραδιόφωνο ωφέλιμη. Πολύ καλή έδρα, ένα τεχνικό καθηγητή 80-90. Υπήρχαν πολλές καλές έδρες. Εγώ έζησα, ας πούμε, τα Κίμινα. Τη Χαλάστρα, του Καμπανίακου, της Ομονίας Σύνδο. Εκείνες οι περιοχές. Οδυσσέα Κορδελιού αναμφισβήτητα. Οδυσσέα Κορδελιού. Ελευθεριακό αναμφισβήτητα. Ένα τεχνικό. Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Εντάξει. Αλλά από την ανατολική, τη δυτική μεριά, ας πούμε, πιστεύω ότι το Κορδελιό δεν παλεύεται. Και από τα χωριά Κίμινα και Μάλγαρα, Χαλάστρα και Σύνδος ήταν από τις γερές τις έδρες. Υπήρχαν και άλλες έδρες, Γερακαλούδες και τα λοιπά. Και πολλοί κανίβαλοι, ας πούμε, Απόλλων Καστανά, κάτι Ζαβουνοκέφαλοι, κάτι Γουρουνομύτιδες, κάτι Ζαβουνοαφιάδες, κάτι Γουρουνολέμιδες. Ναι, εντάξει. Κανάς μας λέει ότι ο Σαρό είναι πολυβόλο, λέει. Γιατί λέει, διαβάζουμε, διαβάζουμε όσο μπορούμε. Ναι, ναι, ο Σαρόπουλος είναι ιδιαίτερος παραγωγός. Δύο πολυβόλα μαζί μπορούν. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα δίνει χώρο ένας στον άλλον και θα κάνουν πινκ πονκ. Εάν είναι καλοί οι συμπαίκτες, θα μπορεί ο ένας να κάθεται λίγο πίσω, να βγαίνει ο άλλος. Μπαμ! Μετά να βγαίνει ο άλλος μπροστά. Δεν πρέπει να μπει ο ανταγωνισμός ανάμεταξύ τους. Είναι καλό μυστικό αυτό. Μην το βλέπεις τον άλλον ανταγωνιστικά. Μη σε φάει τη θέση, μη φύγεις, μη σε πιάνουν φοβίες, να πούμε. Εσύ σε αυτό το θέμα στο μπλα μπλα, εμένα με τον Νίκο, πώς το βλέπεις το άρμα. Στο θέμα. Ο Νίκος στο μπλα μπλα. Μιλάει πολύ, ναι, και λέει λίγα. Εσύ λες λίγα και λες πολλά. Ο Νίκος κάνει ένα λάθος. Ο Νίκος θέλει να δείξει ότι είναι ο Χατζηνικολάου. Είναι παοξής κάφρος και προσπαθεί να δημοσιογραφεί. Κάφρος δεν είναι, εντάξει, δεν είναι κάφρος. Πάει να δημοσιογραφεί. Θέλει να είναι. Ο Νίκος Θεόδωρος θέλει να είναι και οπαδός και δημοσιογράφος και, δημοσιογράφος, και πολιτής και καλό παιδί και μακεδονομάχος και φιλέλληνας και φιλοπατρής κτλ. Δεν γίνεται ένα σε όλα. Εκείνο είναι το λάθος του Νίκου. Είναι εξαίρετο παιδί. Δεν χρειάζονται τόσο μεγάλες εισαγωγές. Ο Νίκος είναι. Κάνει πολύ ζέστα. Για μένα που εγώ, ας πούμε, είμαι δύσκολο άνθρωπος γενικά με τους άλλους. Τον Νίκο τον βλέπω με τεράστιο σεβασμό. Σαν άνθρωπο. Δηλαδή τον εκτιμάω αφάνταστα σαν άνθρωπο. Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί τελείως. Γιατί ο Νίκος τα βλέπει τα πράγματα πιο, να το πω, αγαθά, πιο. Πες το ρε μαλάκα τη λέξη. Επειδή τον συμπαθεί σαν άνθρωπο, δεν μπορεί να τον πας κόντρα σε κάποιες καταστάσεις. Και αυτό είναι κακό, είναι ακροματικότητα. Όχι, ναι, εντάξει, δεν είναι. Εκεί που διαφωνώ, το λέω. Ρομαντικός. Τη βρήκα τη λέξη. Είναι ρομαντικός. Ναι. Ρομαντικά, μπράβο ρε Μανώλη, μπράβο. Είναι ρομαντικός. Ο Νίκος με μένα έβγαζε μεγάλο ταλέντο. Άλλο μια φορά στους δύο μήνες. Ναι. Δεν έχει σχέση. Ναι. Ξέχασες να πεις για το διαγωνισμό. Δεν είναι διαγωνισμός, ρε. Δηλώσεις, παιδιά. Ναι, πείτε. Οι δηλώσεις. Ναι. Μπείτε στο site μας marmitapavlasports.gr να συμπληρώσετε όσοι γουστάρετε. Είναι 600 ευρώ για 100 ώρες σεμιναρίου στο σπίτι σου κανονικά με τον υπολογιστή σου. 6 κατοστάρικα στην ειδικότητά σου, αρκεί να έχεις μπλοκάκι. Έτσι, αρκεί να είσαι στην επιστήμη σου νόμιμος και να έχεις μπλοκάκι. 6 κατοστάρικα για ένα μήνα. Οι μπλοκάγκηδες. Έτσι. Μπλοκάγκηδες. Κατάρτιση. Έχεις, κερδίζεις σε κατάρτιση. Και όχι μόνο δωρεάν τα σεμινάρια, 6 κατοστάρικα. Υπάρχει link, όπως βλέπετε στο Twitch, υπάρχει ακριβώς από κάτω το link. Μπείτε δηλαδή όσοι μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, καπάκι κάτω από το live φαίνεται το link που μπορείτε να μπείτε απευθείας και να κάνετε, να δηλώσετε την αίτησή σας. Πολύ εύκολα συμπληρώνετε την αίτησή σας και έχετε τεράστιες πιθανότητες να γίνει δεκτή, να βγάλετε ένα χαρτζηλίκι τώρα που κάθεστε και να έχετε καλύτερη κατάρτιση και στο επάγγελμά σας. Τι είπε ο Ποντές για το Φορτούνι και. Δεν ξέρω. Κάτι, ναι, κάτι. Ναι, εντάξει, δεν τρελαινόμαστε. Χαιρετίζω τον Νίκο, που ξέρει ότι τον πάω πολύ, λέει ο φίλος εδώ. Ναι, το βράδυ όταν έκανα εκπομπή και. Τον Νίκο κανένα δυο φορές, ναι, είναι ο μόνος άνθρωπος
που τον φέρθηκα λίγο άκοψα στο μικρόφωνο. Δηλαδή κάποιες φορές που μιλούσε λίγο παραπάνω και το λέω άσε μας ρε Νίκο με αυτό και τα λοιπά. Και στεναχωρέθηκα. Που εγώ είμαι δηλαδή να μιλάω με κάποιον να είμαι λίγο... Α, είπε ο Ποντέσια ότι ο Φορτούνης είναι χαρακτηριστικά ναι. μεγάλο παίκτη, αλλά είναι τεμπέλης. Ναι, ναι, μπορεί να μην είναι ψέμα. Αυτό με τον Νίκο. Κανα δυο φορές του μίλησα λίγο απότομα, λίγο άκομψα στο μικρόφωνο και αισθάνθηκα τύψεις ρε φίλε. Που δεν το έχω πάθει αυτό με κανέναν άνθρωπο. Ιδίως στο μικρόφωνο πάνω, τα μιλάμε για μπάλα. Με τον Νίκο το αισθάνθηκα αυτό γιατί του τρέφω μεγάλο σεβασμό. Δεν έδωσα στον Τζόρνταν λεφτά ποτέ. Δεν μου φάγε εμένα ο Τζόρνταν λεφτά. Δεν το έχετε ξέρει το έργο. Του Τζόρνταν του κλέψαμε το αυτοκίνητο. Αν το κλέψαμε. Και κάναμε ή 6 ή 7, δεν θυμάμαι. Πήγαμε σε πολλές πόλεις και κάναμε όχι εράνους. Μαζέψαμε λεφτά για να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο ο Τζόρνταν. Από τους παοξίδες εκεί κτλ. Ναι. Μαζεύτηκαν κάποια λεφτά. Μάλιστα υπήρχε, μην τα ξαναλέω, είχε πει θα κάνει και μια κλήρωση ένα μοτοσακό με τα τελευταία νούμερα ενός λαχείου. Ναι. Δεν τα έκανε αυτά. Και από ό,τι είχα μάθει τα λεφτά δεν τα χρησιμοποιούσε πουθενά και τα έπαξε στα καρδιά. Και εκεί παρεξηγηθήκαμε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Ρώτησε ο Ντούργολφ. Ο Καστοριανός λέει πού είναι χαμένος. Και δεν θα το. Στη Χαλκίδα δουλεύει. Και δεν θα το έκανα θέμα εάν δεν με έβαζε το διάολο ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Γιατί του είπε ένας λέει ότι ο Τζόρνταν με τον Ραπτόπουλο φάγανε τα λεφτά. Και χρησιμοποιεί και το δικό μου το όνομα. Σου λέει πού είναι τα λεφτά. Κατάλαβα. Και διαχώρησε τη θέση μου. Λέω αυτό το αρχίδι. Δεν τα έδωσε τα λεφτά και φυσικά καλά και το δικό μου το όνομα. Ναι. Ναργιλές είναι παιδιά, ούτε τέτοιο. Ναι, ναργιλές είναι. Και είναι φυσιολογικός, αλλιώς ο Ραπτόπουλο θα τον είχε πιάσει το κεφάλι όπως με τον Αλέκο τώρα. Τότε. Φυσιολογικός είναι. Λοιπόν, έφαγε τα λεφτά καθημερινά πράγματα. Εντάξει. Φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά. Φυσιολογικά πράγματα είναι. Μεγαλύτερη απάτη, τον Παπαδόπουλο ή Παπαθανασάκη. Λέει ο Ντόν 11, ωραίο. Ο τον Παπαδόπουλο. Εγώ γενικά όπου βλέπω διχρωμία στο μαλλί. Ναι, είναι ο... μέχρι εδώ μαύρο και φαβορεί τα γκρίζα να φυλάγεσαι. Συμφωνείς Ραπτόπουλε, ναι. Όπου βλέπεις τη χρωμία. Εγώ είμαι Κύπριος και δεν θεωρώ ότι είμαι Έλληνας, μόνο οι εθνικιστές. Μέντα βάλαμε, μέντα, στον Πανοτραβόλτα, μέντα. Εγώ είμαι Κύπριος και δεν θεωρώ ότι είμαι Έλληνας. Και πολύ καλά κάνεις. Δεν είσαι Έλληνας, είσαι Κύπριος. Μόνο οι εθνικιστές το πιστεύουν αυτό. Δικαίωμά τους. Εσύ πιστεύεις το σωστό για μένα. Οι άλλοι πιστεύουν το λάθος. Πάλι για μένα. Λοιπόν, αν πίστευα το αντίθετο. Ωραία μυρωδιά έχει ρε Καριόλη. Μέντα. Βασίλη, η δικηγόρος είναι καλή. Το καλή πάει στη δουλειά της. Η δικηγόρος είναι μια χαρά κοπέλα. Μέχρι τις 4 τα ξημερώματα χθες δουλεύει. Πόσο ετών. Θα βάλουμε και διαφήμιση. Είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της. Ετών. Ρε φίλε, τώρα η γυναίκα είναι παντρεμένη με τρία παιδιά τώρα. Μην λέμε τώρα χαζομάρι. Τρία παιδιά και δικηγορή. Βέβαια. Βέβαια. Είναι ακόμα παντρεμένη. Πολύ καλή επαγγελματία. Σοβαρά μιλάς. Βέβαια. Ξέρεις ότι αυτές δεν κρατάνε άντρα όταν κάνουν καλή δουλειά. Εκτός ο άντρας έγινε με καλύτερη δουλειά. Αν ο άντρας έχει καλύτερη δουλειά, τον κρατάει. Αλλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στα εργασιακά και σε αυτά είναι πάρα πολύ καλή. Όσο και να προσπάθησα, είναι κάποιοι νόμοι να πούμε που θέλουν παραπάνω χαρτιά. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Πέσαμε στην περίπτωση, πέσαμε στο κενό, δηλαδή, τι να κάνουμε. Δηλαδή, αν σου έλεγε ότι χρειάζονται και άλλα χαρτιά, δεν θα τρώγαμε 150 ευρώ πρόστιμο. Κοίτα δηλαδή, να δεις. Εγώ λέω θα το τρώγαμε πάλι. Και χαρτιά να έκανε. Πάλι θα μας λέγανε και πρέπει ο χώρος της Μαρμίτας που είναι καφετέρια να βγει επιπλέον κώδικας για εκεί. Ότι είναι και χώρος ίντερνετ. Κατάλαβες. Επιπλέον χρήσεως ο χώρος. Να χαρακτηριστεί και χρήσεως εκπομπών. Άρα υπάρχει νόμος τον οποίο δεν τον ξέραμε. Όχι. Ο νόμος. Υπάρχει, αλλά επειδή το ίντερνετ είναι κάτι ελεύθερο, θεωρήθηκε ότι αρκούσε αυτό. Δεν υπάρχει, ο νόμος δεν είναι ξεκάθαρος. Εξακολουθεί να μην είναι ξεκάθαρος. Αλλά εκεί που θέλει, σε πατάει ο καθένας. Ραπτόπουλε, μάτς ελληνικής ομάδας που χάρηκες που κέρδισες στην Ευρώπη. ΠΑΟΚ, Φενέρ, Άρης Μαδρίτη, Παναθηναϊκός, Ίντερ. QPR, ΑΕΚ. Τίποτα άλλο. Ναι. Λόγω Χριστίδη. Στα παπάρια μου η ομάδα. Λοιπόν, εγώ έχω να κάνω με ανθρώπους, όχι με ομάδες. Παιδιά, θέλω να μας στείλετε και ένα μήνυμα πώς σας φαίνεται εδώ πέρα η εικόνα, το στυλ εδώ πέρα, η φάση. Άμα σας αρέσει, αν όλα είναι κομπλέ, η εικόνα, ήχος, έτσι το καινούριο το, δεν είναι άσχημα. Το τέτοιο. Αν σας αρέσει, πείτε μας να ξέρουμε κι εμείς κάτι άμα να διορθώσουμε αν μπορούμε. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε Πιερικάρα για τα beats. Άρα λάθος του Βασίλη. What δεν το ξέρε. Έγινε, Χάτζη. Που εξ αρχής δεν την έβγαλε την άδεια. Δεν το ξέρε. Δεν το ξέραμε, παιδιά, επειδή το ίντερνετ είναι ελεύθερο και μάλιστα έχουμε και συμβόλαιο με το Twitch. Που ούτε αυτό λέει αρκεί, γιατί ο χώρος δεν είναι χαρακτηρισμένος.
Εσείς είστε νόμιμοι να κάνετε εκπομπή, αλλά σε λάθος χώρο. Κατάλαβε τι μου τι μας λένε. Ναι. Αυτή λέει θα είναι η λέσχη. Ρωτάτε για τη λέσχη. Όχι σπίτι. Δεν θα είναι σπίτι η λέσχη, ρε παιδιά. Ναι. Η λέσχη θα είναι χώρος. Μπορεί να είναι και σπίτι, αλλά θα διαμορφωθεί επαγγελματικά με τραπεζάκια μέσα. Ένα μπουρδέλο θα είναι. Θα πιστεύεις ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς λέσχη σοβαρή, η οποία θα τηρεί, ας πούμε, μια ευπρέπεια. Νόμιμη θα είναι. Και το λέω το Βασίλη, να είναι σε όροφο. Να μην είναι σε ισόγειο. Θα δούμε. Ναι. Εντάξει. Θα το σκεφτούμε και θα αποφασίσουμε. Ναι. Πόκερ λέει θα παίζετε. Εντάξει, άμα είναι κλειδωμένα. Και πόκερ μπορεί να παίζει. Λοιπόν, θα πάτε στην Καλαμαριά για να βρείτε πιο εύκολα τον ΠΑΟΚ. Έβρισε κανένα ΠΑΟΚ ποτέ. Εγώ. Ναι. Έβρισε ποτέ τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε βρει. Έβρισε ποτέ κανένα. Η κριτική. Κάνα φίλαθρο, κάνω παδό, κάνα σύνδεσμο. Κάνα πρόεδρο τον έβρισε, τον είπε άτιμο. Γι' αυτό και δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα όπου και να πάμε. Έβρισε καμιά ομάδα ή εγώ έβρισε καμιά ομάδα να την βρίσω, την προσβάλλω. Κριτική ή κριτική. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Ναι, έβρισε τα θεία, λέει ο Κύπριος. Σιγά, εσύ. Σιγά. Α έρθει η Παναγία να με σε κάνει μήνυση. Εσύ που είσαι θρήσκος, γιατί βλέπεις Ραπτόπουλο να πούμε Μεγάλη Παρασκευή τώρα, που είσαι τόσο θρήσκος, δε Κύπρι. Λες, ποιος είναι ο Γιάννης. Ακυβουμένης. Ναι. Ράπε χθες ένας πουτάνας γιος, δηλητηρίασε το σκυλάκι της κοπέλας μου. Σταμάτα ρε, που στην Ιταλία, ρε φίλε, μη μας μαυρίζεις την ψυχή, δεν θέλουμε. Τι να σε τώρα θα αρχίσει. Ναι, ωραία. Άστο είναι, άστο φίλε, άστο. Αν το έχεις δηλαδή το σκυλί χωρίζουν. Άστο, μη μας λες τέτοια. Ναι. Δηλαδή, εγώ για άνθρωπο να μου πει κάτι τέτοιο δεν θα πει. Και εγώ με τα ζώα σαν εσένα είμαι. Οι μαλάκες πάνε στις εκκλησίες και οι κολόπαπες ανοίγουν να πούμε τσαμπουκά τις εκκλησίες τώρα βλέπω. Στην τηλεόραση. Κάνα κολόπατσο δεν πάει και να συλλάβει κανέναν όπως εμάς. Οι πουστόπαπες πάνε εκεί. Τσαμπουκά. Γιατί χάνουν λεφτά. Και εμείς που καθόμαστε δυο άτομα σε ένα μαγαζί να είμαστε επικίνδυνοι. Είμαστε επικίνδυνοι. Και στη λαϊκή που γίνεται τη πουτάλα ή κολόπαπες που μαζεύουν τους μαλάκες εκεί πέρα να κολλήσει, υποτίθεται. Γιατί ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν κολλάς πουθενά. Αν υποθέσουμε ότι κολλάς. Τι είναι πιο επικίνδυνο. Δύο ή τρεις που είμαστε σε ένα μαγαζί στα 4 μέτρα ένας με τον άλλον κλειδωμένο. Ή 50 μαλάκες που πάνε να κοινωνήσουν. Δεν είναι μαλάκες που πάνε να κοινωνήσουν. Που πάνε και συνοστίζονται. Δηλαδή είναι πιο επικίνδυνο. Εγώ σας λέω αυτή τη μαλακία δεν την πιστεύω. Αλλά αν είναι αλήθεια, τόσο πολύ, που μπορεί να είναι, είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι τόσο θανατηφόρο αυτό το πράγμα. Πέθανε ένας 95 χρονών από κορονοϊό. Πέθανε ένας 87 χρονών από κορονοϊό. Πέθανε και ένας νέος ο οποίος είχε λευχημία και έκανε 4 χρόνια χημειοθεραπεία. Που απέθανε κανονικά. Πάνε Άγιο Στάφος και μαλακίες τώρα. Αμαρτή το Άγιο Φως, το Άγιο Φως είναι εδώ. Εδώ είναι το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως είναι εδώ. Εντάξει. Και άμα ανάψει με καζάκι, όχι, ούτε μας ενδιαφέρει εμάς. Εδώ, τι θα γίνει την άλλη μέρα που θα βγείτε έξω. Πυρικάρα, ευχαριστούμε πολύ για τα πιτς. Πώς θα κουνηθεί η αγορά. Μπράβο, ραπ. Όχι ότι συνελήφθες να λέει 10 άτομα και οι άλλοι την έκαναν. Αυτό σε εκκλησία έγινε, δεν ξέρω. Ότι συνελήφθησαν 10 άτομα λέει και οι άλλοι την έκαναν τώρα. Εντάξει. Την έκαναν, τι να κάνουν, δεν την κάνουν. Δεν ρίχνω Παναγία, ρε φίλε, άμα δεν μου βγει, πώς θα ρίξω Παναγία. Για να μου βγει το βρίσιμο, πρέπει να είναι αυθόρμητο. Προσποιητό βρίσιμο είναι μόνο θεατρικό. Εμείς δεν κάνουμε θέατρο εδώ. Εντάξει, παρέα κάνουμε. Ράβει συμφωνεί με την απόφαση της ΑΕΚ να πάρει η Ριζούπολη. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν θεωρώ την ΑΕΚ ότι έχει να κερδίσει κάτι από τη Ριζούπολη. Πιο ζεστή έδρα, ρε φίλε. Προτιμούσα τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Δηλαδή, μέσω όρο η ΑΕΚ είχε πάνω από 10.000 κόσμο. Κρύο γήπεδο, έχω παίξει εγώ εκεί. Ρε φίλε, ό,τι και να είναι, είναι ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο καταγωνιστική. Ναι. Για μένα από το ΑΚΑ, δεδομένη και τη χρονιά την κουτσουρεμένη και σε μπάτζετ που θα είναι πεσμένα και τα έσοδα και μπορεί και σε. Γιατί πάει, γιατί λιγότερα έξοδα σαν γήπεδο το Απόλλωνα. Μπορεί. Παιδιά, πάρα πολύ, πολλά πράγματα και πολλά ερωτηματικά με το ποδόσφαιρο. Τηλεοπτικά τι θα γίνει, όλα στον αέρα είναι. Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Συμβόλαια, μεταγραφές, τηλεοπτικά. Πάρα πολλά πράγματα. Για μένα ένα μπάχαλο. Πολλά ταλέντα θα βγουν. Πολλά μικρά συμβόλαια θα γίνουν. Θα γίνει καλύτερο το ποδόσφαιρο από αυτή την ιστορία. Ναι, θα βγουν παιχταράδες από. Και αν κόψουν και το στοίχημα. Ναι. Αν κάνουν καμία ιστορία και κόψουν ναι. Και το στοίχημα, θα γίνει ακόμα καλύτερο. Ναι. Τι να πεις ρε μαλάκα για την κόρη μου. Αν έρθει η κόρη μου και σε βρει, θα σε γαμίσει. Τι να πεις για την κόρη μου. Εκπαιδευμένη την κόρη μου.
κόρη δική μου με συλλαμβάνουν. Εντάξει, λέει, ξέρω. Το ξέρει το έργο. Δεν ανησυχεί. Εκπαιδευμένη είναι. Θα βγει στην κοινωνία δυνατή. Δεν θα βγει μαμούχα. Τι πούνε, παπά, το συλλάβανε. Τι έκανε, ναρκωτικά δεν πουλάει. Κλέφτη δεν είναι. Πουτάνε δεν φέρνει από την αυτήν. Δημόσιο χρήμα δεν έχει φάει. Συλλάβανε τον παπά γιατί έκανε. Πλακώθηκε στο ξύλο. Στα αρχίδια τη. Σύνδεμε τώρα. Τι έκανε ο παπά, τι έκανε ο παπά. Ήταν στη Μαρμίτα και τον συλλάβανε γιατί απαγορεύεται να βγουν. Σιγά τι κάναμε. Σιγά τι κάναμε. Πουλάνε ναρκωτικά όπλα τη πουτάνα γίνεται. Άσε τώρα τι κάναμε, μα συλλάβανε τώρα. Μαλακίε τώρα. ΑΕΚ 1976, Βασίλη, θα πάρω τον κουμπάρα μου από τον Άγιο Αθανάσιο από εκεί στα μέρη σου. Αργιανό να σα δούμε από κοντά. Αφήστε ρε τι μαλακίε. Τόσο καιρό δεν ήρθατε να μα δείτε από κοντά, καριόλια, και σα έπιασε τώρα ο πόνο. Που... Όχι, είναι άτομα που είναι από μακριά, αυτού του πιστεύω. Α, είναι από ναι, μακριά, ναι. Ναι, ναι. Ρίξε Παναγία για αυτό που σε φρίζει 10 χρόνια, λέει ο Πιερικάρα. Εντάξει, γιατί να ρίξει. Ευχαριστούμε και για τα μπίτσα, Πιερικάρα. Ευχαριστούμε. Ο Τζόρντα γιατί δεν έβαζε δικά του χρήματα. Παρά περίμενε να πάτε στα χωριά να πάτε. Πού ήταν τα χρήματα ο Τζόρντα να τα βάλει. Λοιπόν, δεν είχε. Άμα ήταν κυμπάρη, θα είχε. Το άρεσε ο Τζόγο. Εντάξει. Ρε παιδιά, κανείς από εμάς δεν είναι τέλειος. Να κατηγορώ εγώ τον Τζόρνταν ή ο Τζόρνταν εμένα ή εγώ τον Βασίλη ή ο Βασίλης εμένα, όλοι έχουμε κουσούρια. Εμένα με ενόχλησε σε αυτή την ιστορία ότι μπήκε και το δικό μου το όνομα. Ουσιαστικά δεν στεναχωρέθηκα που σας έβαγε τα λεφτά ο Τζόρνταν. Στα αρχίδια μου που σας έβαγε τα λεφτά. Εγώ στεναχωρέθηκα γιατί εμπλέκτηκε το δικό μου το όνομα. Δεν ήθελα το δικό μου όνομα να εμπλακεί σε κάτι το οποίο δεν έχω κάνει. Αν την είχα κάνει εγώ τη δουλειά με τον Τζόρνταν να σας φάμε τα λεφτά από μισά, δεν θα έβγαινα να μιλήσω ή δεν θα με πείραζε. Αυτό που μου είπε ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, ότι εδώ λένε ότι φάγατε τα λεφτά του Κοσμάκη, να πούμε. Πού είναι το αμάξι, πού είναι το μηχανάκι. Ποια είναι η θέση δική μου. Νομίζω σωστά τσακώθηκα με τον Τζόρντα. Εντάξει. Πού είναι και παιδί της πιάτσας, πού είναι και θερμοκέφαλος, πού είναι και πόντιος, πού είναι και... Αυτό με ενόχλησε εμένα. Γιατί έμαθα ότι έπαιξε χαρτιά. Και το έμαθα από άλλο άτομο και μου την έσπασε, να πούμε. Ούτε το μισό τον άνθρωπο, ούτε τίποτα. Είχα μια διαφωνία, μαλώσαμε και τελείωσε. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Μην πει κόκκινο, μένουμε σπίτι. Εγώ στο μπαλκόνι, ο φωλακό του τούτη. Κριάδε του κόκκινου. Αν κάνει ο Τζόρνταν τώρα πουθενά εκπομπή. Και να κάνει διάστο, έλεγε γιατί τον κάνω διαφήμιση. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι. Πόση ώρα σου παίρνει η σκηνοθεσία στα βιντεάκια στο Instagram για να φαίνεται και καλά ότι γυμνάζεσαι. Έλα ένα πρωινό ή ένα απόγευμα να γυμναστούμε παρέα. Αν βγάλεις την προπόνηση, θα σε πάω στο καλύτερο εστιατόριο της Θεσσαλονίκης να σε κεράσω φαγητό. Το πιο ακριβό και το πιο καλό. Εάν δεν βγάλεις την προπόνηση, θα σε πρίξω. Ωραίο αυτό. Θέλεις να έρθεις. Θα κάτσεις και να σε ρίξω. Δεν θα με αντισταθείς. Θα κάτσεις εκεί, θα σου ρίξω πέντε μπουνιές όπου θέλω εγώ. Και θα σε ρίξω. Εάν όμως την βγάλεις. Δικαίωμα έχει ή όχι. Τίποτα. Όπου θέλω θα σε ρίξω. Καλά, επειδή θα είμαστε εδώ και φίλοι, εδώ θα σε ρίξω στο στομάχι. Να πονέσεις λίγο εκεί. Φλόρεψες με τα story αυτά που κοροϊδεύες πριν 10 χρόνια. Απαντώ. Έμαθα ότι οι Σκορδάκοι και άλλες οι καριόλες στα Instagram παίρνουν βράγκα. Και εγώ, ας πούμε, στα Instagram κονομάνε άλλοι στην πλάτη μου, βγάζαν βιντεάκι άλλοι στην πλάτη μου και για να μην κονομάω εγώ, έφτιαξα λοιπόν για τη δουλειά μου. Δεν με κόμενα εγώ και να ανεβάζω κτλ. Εντάξει. Το έκανα για επαγγελματικούς λόγους. Τώρα, αν φαίνεται γκλαμουριά, βεβαίως και πρέπει να με σκίσετε να πείτε ρε μαλάκα, αυτά τα κορόιδευες, Καριόλη. Και εγώ, αν ήμουν Ραπτόπουλος και κριτήκαρα τον Ραπτόπουλο, εκεί θα το χτυπούσα. Θα έλεγα ρε πούστη, αυτά τα κορόιδευες και τώρα τα κάνεις. Φυσικά. Και θα κατηγορούσα τον εαυτό μου. Και φυσικά φτύνω τη μούρη μου και λέω ρε πούστη, εσύ τα κορόιδευες και τα κάνεις. Ναι, αλλά μπήκε το δέλεαρ του κέρδους. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Mm. Δεν μπορώ να λέω πούστικα πράγματα. Το κέρδος με γαργάλισε το δάχτυλο, να πούμε, για να... Να είσαι όλη την ώρα. Ναι, να είμαι όλη την ώρα και να ανεβάζω. Ραπ, είσαι influencer, ρωτάει ο Νίκ 2012. Ποια είναι η influencer. Ποια? Ποια είναι η influencer. Η influencer. Η influencer είναι μια γυναίκα η οποία συνήθιζε να βγάζει selfies και φωτογραφίες. Και το κάνανε μόδα αυτοί οι πουλές. Οικονόμησε αυτή. Οικονόμησε. Πάρε γαμίδι, άμα οικονόμησε τι, κακή είναι η Φλουρνέρσερ. Η Φλουρνέρσερ. Η Φλουρνέρσερ. Φλουρνέρσερ. Μαλάκα. Ασλαμολάγλος, ευχαριστούμε για το subscribe. Ευχαριστούμε. Η Φλουρνέρσερ. Να διαφημίζει σαμπουάν. Φλουρνέρσερ. Να διαφημίζει σαμπουάν, κοροϊδεύει ο άλλος. Εσύ κοροϊδεύει, που είμαι εγώ μαλακρός
και μου λες να διαφημίζω σαμπουάν στο Instagram. Δεν ξέρεις οι χτυπήματα θα έπαιρνε όμως αν ναι. διαφήμιζε ένα πτώπουλο στη σαμπουάν. Και θα γινόταν. Ο Κούρκουλος, ο Νίκος, ο ηθοποιός όταν γέρασε μετά τα 60. Διαφήμιζε οδοντόκρεμα. Είχε μασέλα. Η AIM. Η AIM. Κάντε τα δόντια σας με την AIM. Είχε και κάτι αυτιά σαν του λαγού. Μεγάλα ο Κούρκουλος και έκανε. Η AIM. Η AIM είναι η καλύτερη οδοντόκρεμα. Με μασέλα ήταν. Θα μου πεις κακό είναι που ο Κούρκουλος είχε μασέλα. Ναι όμως ο Κούρκουλος ήταν και διαφήμιζε την AIM. Μασέλα μπορούσε, μαλάκες. Ιρικάρα, ευχαριστούμε για τα beats. Ράπη Σκορδά να τα έφτιαχνε με το Χαρδαλιά. Θα ήταν τέτοιο να πούμε. Δεν ξέρω ο Χαρδαλιάς αν μετράει στις γυναίκες πιο πολύ ή αν μετράει ο άλλος ο Άχιλος. Θα έκαναν οικογένεια Σκορδαλιά. Ναι. Η Σκορδά είναι η τύπος της γυναίκας που έκανε οικογένεια, υπέστη αυτά που υπέστη, μια 40-42. 40-38, 45, η οποία λέει στέρμα, τα παιδιά μου πήγαν 10 χρονών, 8, 12, 7, 11, 15, θα βρω εγώ 40 χρονών, έναν 25 χρονών να μου κάνει το μουνί φανάρι και να ευχαριστηθώ, γιατί τόση ώρα, τόσα χρόνια με γαμούσε ο Λιάγκας με εκείνο τον αφαλό που είναι σαν καρμπιρατέρ. Καλά έκανε η γυναίκα και εγώ αν ήμουν Σκορδά μικρότερο θα έπαιρνα να ευχαριστηθεί το μουνί μου δροσιά. Εντάξει, μην την κατηγορείτε. Πράγματα τα οποία θα κάναμε εμείς. Πράγματα τα οποία και εμείς θα τα κάναμε, δεν θα τα κατηγορούμε στους άλλους. Είναι προσόν αυτό. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Σκορδά έχει 1,5 μέτρο ποδάρι. Πόσο χρόνο, 40-42, πόσο είναι. Πριν και ένα 35 χρονών. Τι θέλεις να βρει, κάνε 60. Φτιάχτηκε τώρα, τελείωσε. Τι να βρει, τώρα αυτή έχει λεφτά. Δεν έχει ανάγκη κάποιον να την συντηρήσει. Την δροσιά την άκης, 2012. Ε, βέβαια. Την δροσιά την άκης. Πριν τα γεράματα φάει κάνα 2-3 καλούς πούτσους να φτιάξει η ιστορία. Καλά κάνει. Ένα βίντεο που είχατε ανεβάσει σχετικά με μια ιταλική φωτογράφηση που εμπνεύστηκαν το φάγατε όλο το μέλι. Ισχύει, ρωτάει ο Πιερικάρας. Ευχαριστούμε για τα beats. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ένας Ιταλός φωτογράφος. Τα ταλέντα του, τα μοντέλα του, συγγνώμη, τα έκανε με το μέλι ναι. γιατί είδε αυτή τη διαφήμιση. Ναι. Εμπνεύστηκε από τον Ραπτόπουλο. Τώρα, πώς αυτός είδε τη δική μου ιστορία στο YouTube, αφού είναι Ιταλός και εγώ είμαι Έλλη, δεν ξέρω πώς πήγε. Ευχαριστούμε, ναι. Κρασόλ, για τα beats rap. Γνώμη για παλιό και νέο Super 3. Καμιά διαφορά το ένα με το άλλο. Αυτή είναι και πιο γυμνασμένη και καλή κερκίδα κάνουν, γιατί και άλλοι κάναν καλή κερκίδα. Πολύ καλή κερκίδα κάνουν και αυτοί υπό άλλα χρόνια, άλλες συνθήκες. Οι κερκίδες πάντα ήταν καλύτερες, οι παλιές παιδιά, κακά τα ψέματα. Σε όλες τις ομάδες, έτσι. Σε όλες τις ομάδες, μιλάμε τώρα μαλακίες. Δεν είναι κολόπεδα όπως ήταν οι άλλοι να κοιτάνε την τσέπη τους και όχι την ομάδα. Είναι γύρω από την ομάδα. Μπορεί να πηγαίνουν και σε κάποιες αποστολές πυγμάχοι, γιατί κάνουν και στους αγώνες πυγμαχίας τους. Βλέπω καλούς αθλητάς. Λοιπόν, σίγουρα δεν έχουν τα χάλια που είχαν οι παλιοί σου περάσει. Είναι πολύ καλύτεροι. Πιερικάρα, ευχαριστούμε ξανά για τα beats. Το πιο αστείο είναι ότι ο Ιταλός σε είπε δημοσιογράφο. Ναι. Καλά, εδώ δεν λέμε δημοσιογράφο τον Γκόλκα και τον Βασιλόπουλο. Ο Βασιλόπουλος είναι. Ή λένε δημοσιογράφο τον Κόκκινο. Ή λένε δημοσιογράφο, ξέρω εγώ, έναν οπαδό. Δημοσιογράφο είναι το Δούκα. Σε μένα κόλλησε δηλαδή. Εγώ είπα δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι. Οι άλλοι λένε είναι αυτοί, νομίζουν ότι είμαι. Κατάλαβε. Εγώ δεν είπα ότι είμαι. Καθόλου. Ρωτάει Τζομπαλοτραβόλτα, ραπ δεν έχει γύρω σήμερα. Και μην το γαμίσουμε τη μάνα. Πού να ψάχνω να βρω τώρα μεγάλο Παρασκευιάτικα έτσι όπως ήταν. Πήγα στο δάσος, έκανα την προπόνηση, πήγα, έφαγα. Εντάξει, παιδιά, και όλα τα έγιναν πολύ γρήγορα. Το στήσαμε το έργο πολύ γρήγορα. Ό,τι αντιλαμβάνομαι. Για δύο λόγους. Ναι. Ένας λόγος να τσεκάρουμε το εδώ πέρα είναι εφαρμόζεται αυτό εδώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι να τις πάσουμε στο μαλάκα ότι εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε και δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κανένα ρουφιάνο να σταματήσουμε τις εκπομπές. Έτσι. Για δύο λόγους κάναμε σήμερα εκπομπή. Εκπομπές με παλεμάγους θα ήθελα να κάνω αν υπήρχε το κατάλληλο background και η κατάλληλη υποστήριξη. Τι σημαίνει υποστήριξη? Βίντεο, παλιά μάτς, ανάλυση, κάμερα κτλ. Να ξέρετε, και αυτό δεν είναι δικαιολογία για μένα, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου μεγάλη στήριξη όσον αφορά ρε παιδί μου τι. Να είχα ένα καλό στούντιο. Να είχα καλά καλώδια. Να είχα ένα να με βάψει. Ένα να πήρε μαλάκα, πώς δίνεσαι έτσι. Βάλε ένα αυτό εδώ, δεν ταιριάζει με εκείνο. Χυμαδιό δηλαδή ο Ραπτόπουλος, ένα χυμαδιό κλπ. Να έχει κάποιον ο οποίος ξέρω εγώ από πίσω να έχει μια στήριξη δημοσιογραφική. Πώς κάνουν ο Μπούζος που έχει έξω τις κόμενες και παίρνουν τηλέφωνο να βγάλουμε αυτό, να βγάλουν εκείνο κτλ.
Αυτά φταίω και εγώ βέβαια, γιατί δεν τα έδινα και πολύ σημασία. Απεδείχθη ότι αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να σε πάνε ένα κλικ επάνω, πιο επάνω. Εντάξει. Δηλαδή είναι λίγο ερασιτεχνικό το στήσιμό μας πολλές φορές. Το Europe One ή ακόμα και το Art, πάμε και από το στούντιο του Μετρόπολης, εγώ και ο Μπούζος, ένα στουντιάκι, ένας υπολογιστής ο οποίος είναι πιο γέρος από τον, ξέρω εγώ, Αχιλέα Γραμματικόπουλο του Ολυμπιακού 110 χρονών, και την ώρα που κάνεις εκπομπή σταματάει, ας πούμε, θέλει restart. Έχω κάτι τέτοια που δεν τα δίνω πολύ σημασία και ίσως είναι λάθος. Όχι ίσως είναι λάθος, είναι λάθος. Από τα τεράστια λάθη και σφάλματα που έχω φτιάξει είναι ότι δεν πρόσεξα ποτέ την δουλειά την έξω από το αυτό που βλέπεις. Η λεπτομέρεια πάντα κάνει τη διαφορά. Και εκεί δεν έδινα πολύ σημασία, γιατί πίστευα ότι οι άλλοι θα το τρέξουν το έργο. Δυστυχώς έπρεπε να το τρέξω και εγώ. Όμως, επειδή οι δουλειές ήταν πολλές και επειδή κάποια στιγμή άρχισα να κάνω και τον διαφημιστή στις έξω από το Μετρόπολης δουλειές και τον εισπράκτορα και τον πατέρα και τον αθλητή, κάποια στιγμή λοιπόν δεν θα προλάβαινα κάποια πράγματα, θα τρελαινόμουν περισσότερο από όσο έχω τρελαθεί τώρα. Θα ήθελα πάντως να είχα και μια καλύτερη στήριξη, πώς τα λένε, σκηνοθετική στην όλη ιστορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάνω εγώ εκπομπή στο ραδιόφωνο και δεν έχω ραδιοσκηνοθεσία. Φεύγω από το ραδιόφωνο. Ακούω την επόμενη εκπομπή τη φωνή μου 10 φορές. Κάνουν πολλές ραδιοσκηνοθεσίες στις άλλες εκπομπές. Όταν ρώτησα μια φορά, ρε μαλάκα, να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν κάνεις και σε εμάς μια ραδιοσκηνοθεσία? Η απάντηση είναι η εξής: δεν σε προλαβαίνω, δεν την έχεις ανάγκη. Εγώ κάποιες φορές και στο Λαϊκό Δικαστήριο που το είχα επιχειρήσει, με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί πάει πάρα πολύ γρήγορα ο ραπτόπουλος. Εγώ ηχητικά τέτοια. Ναι. Εντάξει, αν κάτσω να πω ότι θα κάνω μόνο αυτό, μπορώ να το κάνω. Ναι. Ηχητικά και με ιστορίες. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να κάνω μόνο αυτό. Καμιά φορά έτσι με το φούρναρι, κάτι βράδια και τέτοια, το έκανα αυτό εδώ. Έβαζα κάτι ηχητικά, κάτι τέτοια, μπορώ να το κάνω. Αλλά ο φούρναρις το πάει αργά. Οπότε με βοηθάει αυτό. Και οι Μπεταράδες και το Λούμπεν είναι καλοί. Με τιμήσαν και οι δύο. Στους Μπεταράδες ή στο Λούμπεν έκανα πιο πολλά. Στο Λούμπεν έκανα περισσότερες χιλιάδες views στη συνέντευξη. Πολλές χιλιάδες views. Πρέπει να είδα... Το Λούμπεν έχει μεγαλύτερο group. Δεν ξέρω. Πρέπει να έκανα ρεκόρ εκεί. Αν δεν έκανα ρεκόρ, αν ήμουν αυτός που έκανε τα περισσότερες χιλιάδες χτυπήματα, τουλάχιστον θα είμαι στους δύο ή στους τρεις πρώτους. Για να μην λέω μαλακίες και ψέματα, πρέπει να ήμουν πρώτος, δεύτερος, πρώτος. Να πάλευα με έναν εκεί. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Γενικό, παραδόξως, ναι. Σήμερα είναι η καλύτερη εκπομπή, μακριά από θεωρίες, νομοσίες και λοιπές παπαριές. Εντάξει, παιδιά, είναι και η κουβέντα πώς θα πάει. Εντάξει. Αυτό έτσι, σαν σκηνικό, σας αρέσει πιο πολύ έτσι όπως είναι, που έχετε και τα μούτρα μας κοντά, να πούμε, και είμαστε κοντά και στην κάμερα, ή στο μαγαζί πιο πολύ? Για δύο άτομα λέω. Αλλιώς όταν έχει 4-5 άτομα και γίνεται ο χαβάλε στο μαγαζί. Πιο πολύ εδώ σας αρέσει έτσι στο, που έχουμε αυτή την. Που είμαστε και πιο κοντά και με την κάμερα και αυτά, ή στο μαγαζί? Αυτό πείτε μας και μια γνώμη. Ρωτάει κάποιος αν η Αλατζά έκανε βίζιτες για να πάει στο Μέκα. Όχι κύριε. Σε πληροφορώ ότι η Αλατζά ξέρει 4 γλώσσες. Έχει στηρίξει δημοσιογραφικά πάρα πολλές εκπομπές του Μετρόπολης. Έχει φάει δηλαδή πολύ κάρβουνο η Αλατζά. Έχει φάει πολύ κάρβουνο. Εντάξει. Το ότι είναι ωραία κοπέλα, μπορεί να πει ότι κάνει και βίζιτες για να πάει στο Μέκα, με την αξία της πήγε. 6 γλώσσες μιλάει η κοπέλα τώρα. 4-5 γλώσσες μιλάει. Δηλαδή η Αλατζά μπορεί τώρα να την πει: πάρε μου το μάνατζερ. Ξέρεις κανένα μάνατζερ Ισπάνο? Ξέρει δύο Ισπανούς μάνατζερ. Θα βγει να μιλήσει μαζί τους. Ναι. Θα πάρει μια πληροφορία για κάποιο παίκτη. Θα την πει στον Μπούζο, θα το πει ο Μπούζος για δικό της, για δικό του. Δεν πήγε τυχαία η Αλατζά. Ναι. Η Αλατζά δεν πούλησε το μουνί της. Πούλησε και 6 γλώσσες. Ακόμα και το μουνί της να πούλαγε η Αλατζά. 6 γλώσσες και μεγάλη δημοσιογραφική πορεία, που κάποιοι άντρες δημοσιογράφοι ούτε στο μικρό δαχτυλάκι δεν την πιάνουν την Αλατζά. Mm. Να είμαστε δίκαιοι. Τώρα, επειδή είναι ωραία κοπέλα και ψηλή και τα λοιπά, αυτό είναι φυσικά ένα προσόν, γιατί η τηλεόραση θέλει να έχει και μια ωραία παρουσία, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Κύριε Κάρα, ευχαριστούμε για τα μπιτς. Είπες να πάμε και λίγο πιο πίσω την κάμερα. Εύκολο, πήγαμε λίγο πιο μπροστά. Και να σε πω και κάτι για την Αλατζά. Η Αλατζά έχει αυτό που δεν έχει κάτι κόκκινη, κάτι γουρούνο, χούλιγκανς και τα λοιπά που κάνουν εκπομπές. Είναι πολύ καλή στην επικοινωνία. Εμένα με έψησε η Αλατζά, χωρίς να έχω κάποιο όφελος. Μην πάτε το μυαλό σας το όφελος που πάει. Ναι. Και ο Μπέος λέει ξέρει 5 γλώσσες σιγά. Να,
να πάω σε εκπομπή μαγειρικής, γιατί το ήθελε πολύ η Αλατζά. Θα έπαιρνε ένα μπόνους εκεί. Βρήκε τον τρόπο να με παρακαλέσει, να με πει, να με πείσει και τα λοιπά. Ρε Σοφία, λέω, πού να πάω εγώ, ποδιές και μαλακές. Όχι, λέει, είναι κάτι διαφορετικό για σένα, θα είναι καλό. Με έπεισε λοιπόν ότι μπορεί να είναι καλό για μένα. Και πήγα να τη κάνω τη χάρη. Είναι καλή στην επικοινωνία. Μεγάλο προσόν. Αυτό να μην είσαι μαλάκας και βόδι, ναι, επικοινωνιακά. Η κοπέλα κατόρθωσε η Μενεγάκη, που είναι πιο ωραία ακόμα η Αλατζά από τη Μενεγάκη και πολύ πιο νέα. Η Μενεγάκη 51, η Αλατζά πρέπει να είναι 30-31. Αυτή είναι, ναι, η ηλικία της. Να τη συμπαθήσει και να την προωθήσει. Δηλαδή τι έκανε η Μενεγάκη, γλυφομούνια έκανε με την Αλατζά και την προώθησε. Όχι. Φυσιολογικές γυναίκες είναι και οι δύο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν ένιωσε ίσως και κάποιον ανταγωνισμό όμως. Άλλο το τομέα η μία, άλλο η άλλη. Άμα πήγαινε η Αλατζά, ναι, να τυχωθεί σε κανένα πρωινάδικο, μεσημεριανάδικο, ναι, μπορεί να μιλούσαμε αλλιώς. Εντάξει, μπορεί όμως να λέγεται και δεν πουτάρα, τώρα μπορεί να με τυχωθεί σε κανένα δύο χρόνια. Πυρικάρα, σε ευχαριστούμε για τα μπιτς ξανά. Έχω Αλατζά... καλή ιδέα λοιπόν για την Αλατζά, οπότε. Αλατζά ή Κουντουργιώτη σε δημοσιογραφικό επίπεδο. Γιατί ποτέ δεν την έχω ακούσει να μιλάει για ποδόσφαιρο στα κανάλια τη Nova Sports. Ποια? Για την Κουντουργιώτη. Κουντουργιώ... Σε δημοσιογραφικό επίπεδο, ναι, ναι, η Αλατζά, ναι, ή. Κουντουριώτη. Εγώ ξέρω ότι και οι δύο οι κοπέλες αυτές. Εγώ λέω καμία από τις δύο. Όχι, όχι. Έχουν... Δεν μπορώ να ακούσεις μπάλα από γυναίκα, όχι, ανάλυση. Ναι, ναι, όχι, τελειώσαμε. Ανάλυση. Όχι ανάλυση. Όχι ανάλυση. Να πάρει μια συνέντευξη όμως γνωρίζοντας. Να πιάσει πέντε τετριμένες μαλακίες, εντάξει. Ναι. Ως εκεί. Αλλά να πει για το σύστημα κτλ. Γιατί ποιος άντρας δημοσιογράφος, με συγχωρείς, αθλητικός, ξέρει περισσότερο μπάλα από την Κουντουριώτη για ανάλυση παιχνιδιού. Ανάλυση μόνο μία γυναίκα κάνει και αυτή είναι μπασκετική. Ναι, και δεν και ξέρω. Είναι η Παντέλη. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Όχι. Που είναι στην Ευρωλίγκα στην Νόβα. Η μόνη που είναι και γυναικάρα, η Δώρα Παντέλη. Ξέρει. Και ξέρει τόνους μπάσκετ. Δεν το ξέρει πιο πολύ μπάσκετ από το γιο του Συρίγου εκεί πέρα που είναι και κάνει την εκπομπή. Ο γιος του Συρίγου. Η Παντέλη ξέρει, ναι, πιο πολύ μπάσκετ, ναι, από το Συρίγου. Δεν το ξέρω. Τρομερή. Ναι. Τρομερή. Και γυναικάρα και. Και να ξέρετε και το άλλο. Και γνώσεις και τα πάντα. Όταν πάει μια γυναίκα να πάει σε ένα ραδιόφωνο ή σε μια τηλεόραση ή σε μια Νόβα ή σε ένα μεγάλο κανάλι ή ένα μικρότερο κανάλι. Στο θέμα το αθλητικό, ξέρετε τι μπούλινγκ τρώει από τους μαλάκες, τους άντρες οι οποίοι. Το μπούλινγκ που τρώει από τους άντρες είναι πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσε να φάει από μια Μενεγάκη ή από μια Σταρ. Το μπούλινγκ που τρώει μια γυναίκα που πάει σε αθλητικό κανάλι να κάνει εκπομπή είναι μεγάλο. Βέβαια. Είναι... Να φας ηρωνία, σε λέει τι είναι αυτό. Ναι, ναι, το έχω ζήσει εγώ αυτό. Ναι, ναι. Έτσι. Έτσι. Λέμε τα σωστά. Ναι, ναι. Την αλήθεια τα λέμε εδώ πάντα. Λοιπόν. Λοιπόν. Τώρα μην πιάνουμε Παρασίδη, φίλε Κρασό, μην πιάνουμε τώρα. Δεν είναι και καλύτερο τώρα. Τι είπε για τον Παρασίδη. Η ιστορία του Παρασίδη. Ο Παρασίδης ήταν ένας ευφιέστατος άνθρωπος. Έφυγε. Σαν μια μέρα σαν κι αυτή, σήμερα, αύριο, δεν ξέρω, ναι, πότε ήταν αυτή. Ένα πολύ μεγάλο μυαλό και ένας πολύ μεγάλος μάνατζερ, γιατί αν δεν ήταν ο Παρασίδης, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουν εδώ. Ούτε ο Χουλιανός θα ήταν εδώ, ούτε και πολλοί άλλοι. Ο Παρασίδης, το Μετρόπολης, το βοήθησε πάρα πολύ στο να βρει παίχτες καλούς και να τους προωθήσει και τα... και να κάνει κοινωνία μαζί τους και σε πολύ πιο νεαρή ηλικία από αυτόν. Πιστεύω ότι το Μετρόπολης κέρδισε από τον Παρασίδη και έχασε που πέθανε ο Παρασίδης, έφυγε ο Παρασίδης. Ο Παρασίδης δεν είχε κόμπλεξ, ούτε ανωτερότητας, ούτε κατωτερότητας. Ο Παρασίδης παρασύρθηκε με τα προσωπικά του και έκανε αυτό που έκανε και χάλασε αυτή την ιστορία. Εμένα με βοήθησε, ανιδιωτελώς. Τον Κουλιανό τον βοήθησε, ανιδιωτελώς. Βοήθησε πολύ κόσμο. Και είχε ένα τεράστιο ταλέντο. Είχε τη διέστηση του στοιχήματος. Απίστευτη διέστηση. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εγώ δεν το έχω. Γιατί εγώ θα δω ποδοσφαιρικά κάτι και θα το κρίνω μόνο με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ο άλλος θα βάλει ίντρικα πληροφορία στο κτλ. Βέβαια όταν πορηρέψαμε κι εμείς, το είδαμε το έργο διαφορετικά. Αλλά πάλι ή το έχεις αυτό ή δεν το έχεις. Πού πήγες, Νίκο, πού πήγε αυτός. Προστάτη έχει, νέος άνθρωπος. Λοιπόν, μηνύματα. Παρασύρθησε, είμαι ένα ευεργέτης μου. Εγώ αγνώμονας δεν είμαι. Είναι ευεργέτης μου, μάλλον ήταν ευεργέτης μου γιατί ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Ο
Ο πιο τσιγκούνης άνθρωπος που έχω δει είναι ο γαμπρός μου ο Γιωργάκης, ο άντρας της αδελφής μου. Μακράν, Δευτέρου. Μιλάμε για μεγάλο ματζιρόγυφτο. Καλό παιδί, μεγάλος ματζιρόγυφτος. Τέτοιο ματζιρόγυφτο δεν έχω ξαναδεί. Ο Παρασίδης, λέει, αυτό που λέμε στο Μετρόπολης βοήθησε, τα δύο που μου... Το Μετρόπολης δεν βοήθησε κανένα παιδί που έμεινε πίσω. Ούτε την Εβίτα, ούτε τον Γιώργο. Τα ψεύτικα κλάματα του Πετρουλάκη, αυτά τα παιδιά θα τα βοηθήσω, θα είναι στα δικά μου παιδιά, ήταν μαλακίες και ψεύτικα κλάματα. Μπροστά στα μάτια μου ήταν όταν απελήθη η Εβίτα και πήγε σε άλλη εφημερίδα. Δηλαδή, δεν έχουμε ανάγκη τον Παρασίδη, στα αρχίδια μας τα παιδιά του Παρασίδη. Για τον Γιωργάκη βέβαια ούτε λόγος. Θα μου πεις, οι άλλοι κάναν τίποτα? Όχι, τα παιδιά στηρίχθηκαν στα πόδια τους και τα δύο. Αλλά εσύ είναι Πετρουλάκη, με το ψεύτικο το κλάμα εκεί πέρα, εγώ αυτά τα παιδιά, αυτά, τις μαλακίες, τι τα έλεγες. Χοντρά είναι αυτά που λέω, αλλά τα είδα με τα μάτια μου. Και όταν έμαθα ότι η Βίτα, η οποία έμενε κάποιο διάστημα κοντά στο πατρικό μου, όχι στο πατρικό μου, στο πατρικό του πατέρα μου, το γονιό μου, η Εβίτα η Παρασίδη, μια... ξεπεράσει μια δύσκολη κατάσταση η κοπέλα και το παιδί το άλλο, ο Γιώργος. Καμιά βοήθεια από το Μετρόπολης που ηγείται τότε ο Πετρουλάκης, να πούμε. Ναι, αυτά τα παιδιά ποτέ δεν θα φύγουν από εδώ και τα λοιπά. Αρχίδια. Τίποτα. Στο λέω εγώ υπεύθυνα. Καμιά βοήθεια από το Μετρόπολης. Ηλίας Πάρης, το ευχαριστούμε πάρα πολύ για το donate και subscribe ο GoStop90. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτόν. Το Μετρόπολης άρχισε να παίρνει πολύ τα πάνω του όταν ανέλαβε ο Ανδρώνης μόνος του. Έφυγαν εκεί τα συνεταιρλίκια, γιατί τα συνεταιρλίκια καλό δεν έχουν. Λοιπόν. Και το έκανε το Μετρόπολης ναυαρχίδα ο Ανδρώνης μόνος του. Μας λέει εδώ ο Ηλίας Πάρης ότι ο Φούρναρης σας κάνει σαμποτάζ, λέει. Το έστειλα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και μου είπε, τι είπε, Τέο, πού μπορώ ρε γάμο το να το δω τώρα, γιατί λίγο να το δω ακριβώς, πρέπει να μπω στο τέτοιο. Γνώμη για κόδη, πανέξυπνος. Τέο, στείλε μου λίγο για να μπω στα donations και σε αυτά για να έχω εδώ πέρα τη λίστα ένα link. Στείλε μου Messenger λίγο για να μπω απευθείας, αν μπορείς. Γνώμη για κόκε, μεγαλύτερο πουστόπεδο δεν πέρασε από τον Άρη. Μεγαλύτερο πουστόπεδο, μεγαλύτερο κολόπεδο, μετά άλλα τα κολόπεδα του σουπεράδες, τους νέγριδες εκεί, στήσανε μια απάτη να πούμε και γαμίσανε τον Άρη, αυτό το κολόπεδο ο Κόκε. Για κολόπεδο μιλάμε, μπάσταρδο, άμα θες τη γνώμη μου για τον Κόκε, τη χειρότερη έχω. Πήγε ο Κόκκινος και τον έκανε δημόσιες σχέσεις, κρυάδες. Εδώ το βλέπω, μια χαρά το βλέπω, δεν έχω δρός. Άντε ρε Κόκκινε, πιες κάνα ούζο εκεί πέρα στα νιάτια, αλλά και μας μιλείς για παλά. Γνώμη για Λιολίδη. Ο Λιολίδης, ο μπαμπάς του είχε λεφτά, είχε μεσίτης και τα λοιπά, ήταν εργολάβος. Α, είναι που έχει το μεσιτικό εδώ στην Καλαμαριά, ρε. Ναι, ο Αποστόλης το έχει. Δεν τον έλεγα ότι... Ο Αποστόλης το έχει. Ο Αποστόλης το έχει. Σόπα, ρε, φίλε. Εντάξει, άμα δεν ήταν ο μπαμπάς του εργολάβος, μπορεί να μην τον βάζα στην πρώτη ομάδα. Στη Β' Εθνική βοήθησε τον Άρη. Εντάξει, για τη Β' Εθνική ήταν καλός ο Λιολίδης. Καλός παικτάκος, καλός εντερφοράκος. Εντάξει. Σε ποιο μάτς ναι. Έβαλε γκολ ο Λιολίδης? Μεγάλη νίκη του Άρη, Ολυμπιακό. 1-0, Ολυμπιακό. Που μπερδεύεται ο διαιτητής και δείχνει 9 λεπτά καθυστέρηση που κρατούσε την ταμπέλα ανάποδα. Άρα. Και κόντρωσαν να τον ορμήσουν. Ναι. Εκείνο το μάτς ήταν. Λιολίδη. Νίκη του Άρη, Λιολίδης 1-0, που είχε δείξει 9 λεπτά καθυστέρηση και είχε γίνει ο χαμός. Δεν τον έλεγε απατεώνα σεντερφόρ, απλά έλεγε ότι αν δεν είχε λεφτά ο μπαμπάς του μπορεί να μην έπαιζε στον Άρη. Γιατί, εντάξει, αλλά ο Λιολίδης γυμνάστηκε, προσπάθησε. Εντάξει. Για τη Β' Εθνική, επαναλαμβάνω, είναι ένα πράγμα σαν τον Κουκουλιά. Ήταν πολύ καλή για τη Β' Εθνική. Και ο Λιολίδης και ο Κουκουλιάς για τον Άρη. Σαν σεντερφόρ. Πιο καλό επίπεδο Λιολίδης. Ο Λιολίδης οπωσδήποτε πιο καλό επίπεδο. Ναι. Οπωσδήποτε. Πριν λίγη ώρα, χρυσαυγίτες πήγαν να γυρίσουν τον επιτάφιο στον Κορυδαλό. Θέλουν να κάνουν τους καλούς χριστιανούς. Άλλη κατόψη για αυτοί οι χρυσαυγίτες. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο Ηλίας Πάρης, να ολοκληρώσουμε πριν το μήνυμα, ναι. Τώρα μπήκαμε και τα τσεκάρουμε, ναι. Ότι ο Φούναρης λέει, σας κάνει μποϊκοτάζ, του έστειλα λέει προσωπικό μήνυμα στο Messenger και μου είπε πως δεν έχει εκπομπές σήμερα. Δεν το ήξερε. Όχι, το ήξερε, μιλήσαμε. Ναι, το ήξερε. Άρα είναι τι. Αλλά μήπως μιλήσατε νωρίτερα, το ήξερε ο Φούναρης καμιά ώρα πριν. Ο Φούναρης είναι καλό παιδί, αλλά είναι βλάκας. Είναι καλόψυχος, φιλότιμος, εργατικός. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία ο Βούρναρης, αλλά είναι βλάκης. Είναι κακό αυτό που είπα. Ω, τι κακό είπες. Καλό παιδί, τίμιο παιδί. Γυναίκα βρίσκεις με αυτά τα χαρακτηριστικά, ρε φίλε. Αν δεν μιλάς, κάνεις το μουγκό.
Εγώ του είπα κάνω τι έχουν κόψει. Να μιλάτε με αυτό. Σε πόσε γκόμενε θα έρθει. Αν δεν μιλούσε. Εσύ πες ότι δεν θα έρθει γκόμενε, μουγκό. Ο φουρναρή. Αμέ. Ναι, αλλά η γυναίκα θέλει και το πλαπλά, ρε φίλε. Ενώ εμεί μουγκοί ρίχναμε κόμμα. Και η Ρικάρα, σε ευχαριστούμε για τα beats. Εγώ λέει μια εβδομάδα πριν τον ρώτησα και μου είπε δεν θα κάνει εκπομπή. Τι λέτε. Εντάξει, βρε, εντάξει, δεν το ξέρω το παιδί. Δεν είναι κακό παιδί ο φουρναρή. Πολύ καλό παιδί. Εγώ λοιπόν, έχω μια καλή κοπέλα να κάνω προξενιά στο φούρναρι. Εντάξει, φίλε, δεν είναι τώρα φούρναρι για να. Πρέπει να βρει μια χαζή κι αυτό και να κάνουν πιο, πιο χαζά ποινία να πούμε να ενωθούν. Αυτό που λέει γνώμη για δίδυμο κουλιανό κυλών. Πολύ καλό. Προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Ταιριάζουν τα χρώματα του αυτή. Αν ο κουλιανό σταματήσει να πλατιάζει με ΠΑΟΚ, τότε γίνεται πολύ ευχάριστο. Ο Νίκος δεν ξέρω, δεν θα κριτικάρω τον Νίκο. Εμένα ο Νίκος μου αρέσει χίλιες φορές πιο πολύ με τον Κιλόνι παρά μαζί σου. Ο Νίκος. Ναι. Γιατί με τον Κιλόνι δεν πάει, δεν παοξιδηλίζει. Με μένα παοξιδηλίζει. Με τον Κιλόνι το πάει σε στοίχημα, το πάει και σε άλλα θέματα, κάνει πολύ ωραία χημεία. Μαζί σου βγάζει λίγο το παοξίδικο ο Νίκος. Κατάλαβες ή του το βγάζει εσύ. Μπορεί επειδή πάω κόντρα εγώ, του το βγάζω. Δηλαδή τον Νίκο για τα του ΠΑΟΚ λέει και σωστά πράγματα. Δεν. Πώς να το πω, δεν μου κάνει αίσθηση, αλλά για τα στοιχηματικά η ροή που έχει τα απογεύματα είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Που εγώ στα στοιχηματικά για να πω και καλή κουβέντα δεν λέω εύκολα. Για κάποιον. Για Καμόρα. Ο Καμόρα είναι μυαλό μεγάλο. Ο Καμόρα είναι μια κατηγορία μόνος του. Μυαλό μεγάλο. Είναι μια κατηγορία μόνος του και έχει κάνει τρομερή ραδιοσκηνοθεσία στον εαυτό του. Ναι. Όλα αυτά τα ηχητικά κτλ. Πώς θα ξεκίνησε, είναι φανταστικά. Έχει κάνει τρομερή δουλειά σε αυτό και φαίνεται ότι αυτό που κάνει ο Καμόρα πάει πολύ δουλεμένος στη δουλειά του, στο Μετρόπολης. Πολύ δουλεμένος πάει. Ραπ και Βασίλη, ευχαριστούμε Πιερικάρα ξανά για τα beats. Ραπ και Βασίλη, όσο περνάνε οι μέρες και ο καιρός αυξάνονται ή μικρώνουν οι πιθανότητες να περάσει τη φάση των 16 Ολυμπιακός. Μειώνεται. Και του Άρη για το κύπελο και του Ολυμπιακού για την Ευρώπη, κατ' εμέ. Έχω την ίδια αίσθηση κι εγώ. Ποιος επέλεγε. Τι λέει. Άγγελος Γρόλιος. Όχι, δικηγόρος. Φέρτε εδώ. Για καλό είναι. Για κακό θα είναι. Πάρτο. Φτάνει όσο φόρτισε, φόρτισε. Δικηγόρος Γρόλιος. Έλα. Πάλι σε πιάσανε. Πάλι σε πιάσανε. Πάλι με πιάσανε. Στο ναι, μωρέ, πήγε ο Χατζινάκος να κάνει ένα καρτί με μια δικηγόρο που έχει εκεί. Η δικηγόρος δεν τα έγραψε καλά, φαίνεται. Όχι, ήθελε και άλλα χαρτιά. Ήθελε και άλλα χαρτιά, μαλακίες οι δικηγόρες, καμιά τριαντάλα θα είναι δικηγόρος. Σταμάτα. Και μας ξαναπιάσανε που λες και κάνουμε εκπομπή τώρα από ένα σπίτι ενός φίλου. Οπότε δεν μπορούν να μας πιάσουν τώρα. Απλά πιστέψαμε ότι είμαστε. Δυο φορές πιστέψαμε ότι είμαστε νόμιμοι. Φίλε, μαλακία, δεν μας πάρει. Εντάξει. Τώρα κάνουμε εκπομπή διαδικτυακή με τον Χατζινάκο. Ο Μάριος δεν θα έρθει γιατί. Από εβδομάδα. Από εβδομάδα. Ή Κυριακή εδώ, θα βγούμε μέσω Skype. Κυριακή μέσω Skype θα κάνουμε εμείς Κυριακή εκπομπή στο Europlan. Κυριακή του Πάσα. Όχι, έχω χαρτί εγώ. Αν βάλεις ένα αρνί εκεί και αρχίσει να το σουβλίζεις, υπάρχει θέμα. Πάρα τώρα, προκαλέσουμε πάλι τρίτα πρόστιμα να πληρώνει. Okay, λέμε. Καλά σε λέει ρε μαλάκα, τι να προκαλέσει. Κιάμισε. Τι λέει. Ναι. Θα παλέψουμε με την ένσταση, με νύχια και με δόντια. Α, θα κάνουμε ένσταση. Εσύ τι πιστεύεις, θα πάρουμε τα αρχίδια μας. Στα αρχίδια σου, εντάξει. Θα κάνουμε έναν εδώ, να μας δώσουν subscribe, να πούμε. Subscribe. Για του Μάριου. Σταματήσαμε έναν τύπο ευθύνη ρυθμά, πώς το λέμε, στο επόμενο. Ναι. Αυτός σε 9 μαγαζιά. Ναι, για πες. Ναι. Άκου για Ραπτόπουλο. Ναι. Ραπτόπουλο ακούς. Του την χαρίσανε. Να είχε χαρτί. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Γνώμη για ΠΑΟΚ και ΚΑΣ. Αν πάει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, τα κίδια μου θα πάρει. Ο Γρόλιος θα όταν κάνουμε κουμπί. Δεν θέλουμε να ακούσει τη γνώμη του για ΠΑΟΚ. Δεν θα τον δώσουμε. Θα τον πω, κατηδίαν. Εντάξει.
Σε ανώτερο μπορεί να γίνει χειρότερο, λες, ε. Ναι. Την πήραμε τη γνώμη. Κάτσε, όταν πήγε ο Άρης με το σκόρ, τα αρχίδια του πήγε. Δεν μου λες εσύ ο δικηγόρος όταν πήγε με τον Άρη. Σερκάς, ποιος ήταν. Ούτε θυμάμαι. Α, του σκόρδα ένα. Ναι. Εσύ δεν τα πήρε. Ναι. Α, πήρα και αυτοί ξένο, γιατί και ο Πάου ξένος θα πάει. Τέλος πάντων. Πού θα είσαι. Εντάξει. Σιγά δεν θα σε πιάσουν. Ο 300 αν σε πιάσω στα σύνορα. Πας να... 150 εδώ είναι. Εντάξει. Under ή over 10 δικαστήρια έχεις πάει με το Γρόλιο. Με το Γρόλιο έχω πάει. Under ή over 10 μισό δικαστήρια. Ναι, αλλά πόσα κερδίσαμε με το Γρόλιο. Γενικά πόσα έχεις πάει. Under ή over 10 μισό. 8-9 έχουμε πάει. Κοντά είμαι. Δεν κάνει. Μια... λέγε. Ο Άρης με Έλληνα δικηγόρο θα πάει εκεί. Α, πήγε με Έλληνα. Ναι. Mm-hmm, καλώς. Ναι. Άρα μπορεί ο Άρης δηλαδή να τα γλιτώσει τα 1.200 λες. Πιο πολύ από ό,τι πάει ο Πάκος στο ΚΑΣ. Ναι. Για την ΑΕΚ υπάρχει παραθυράκι για το κύπελο με έφεση. Ρώτα ρε μαλάκα. Όχι. Κατάλαβα. Πάει το κύπελο. Ποιο κύπελο λέει. Αυτός περιμένει κύπελο. Πάει μετά από 50 χρόνια έχεις μια ευκαιρία να πάρεις κύπελο. Ο Στούργκρεν φίλε απένταρος είναι. Βάλα τον άλλο να μην... Τον έχουν που τον έχουν για φάγωμα. Έκανε ήθελε να κάνει τη... Εντάξει. Μόνο ο Στούργκρεν είναι συγγνωμή στα φίλια. Φίλουν κι άλλοι από εκεί μέσα. Προκειμένου να χρωστάσεις το κάνα διακανονισμό. Η πλάκα μια και έκανε έφεση. Ήταν μεγάλη ποινή και έκανε μια και έφεση. Τρολάρι. Μας τρολάρι με Λυσανίδης. Όπως λέει και ο φίλος. Οπότε λες, προβλέπεις ότι δεν θα το γλιτώσουμε με την έφεση. Έτσι είναι. Ναι. Και επώνυμο αρχίδια, δεν κάνει μια τώρα. Θα στείλω το Χαζινάκο, σιγά μην πάω. Διαζύγια θα έχει μετά την καραντίνα, ρωτάει ο κόσμος. Διαζύγια. Α, ρωτάνε ο κόσμος εδώ. Στο ίντερνετ θα έχουμε διαζύγια πολλά. Πώς, τι έχει το κλίμα, πώς. Ποιο είναι το κλίμα. Λεφτά θα έχουν να πληρώσουν τα διαζύγια. Άρα λες, προκειμένου να μην πληρώσουν, θα μείνουν και θα πλακώνονται συνέχεια. Άρα αύξηση τη ενδοοικογενειακή βία. Αύξηση τη ενδοοικογενειακή. Αφού δεν υπάρχουν λεφτά για διαζύγια. Ναι. Αυτό προβλέπει. Ναι, ναι, σωστά. Πού να βρείτε λεφτά για διαζύγια. Τι ανάλυση κάνουμε εδώ που είστε δικηγόροι και οικονομολόγοι να είμαστε. Βέβαια. Του Μάριου να πληρώσουμε καριόλες. Έτσι. Ναι, εντάξει. Θα γίνει και αυτό. Δεν μου λες αυτά στο Δήμο τα πληρώνουν τα πρόστιμα. Κάτω στο Δημαρχείο δηλαδή. Α, ελτά και τέτοια. Ναι. Αυτά έχουν τόκο, Άγγελε, έχουν τόκο αυτά. Άμα πάει στην εφορία, εντάξει, θα πάω μετά από ένα χρόνο. Έχω κάτι πρόστιμα, πώς το λένε, με παρκαρίσματα, κάτι σαραντάρια που τάφησα κάνα δύο χρόνια. Δεν με βάλαν τόκο, δεν με βάλαν τόκο. Πήγε 40 και 40 στο Δήμο και τα έδωσα, 80 ευρώ. Όχι, δεν πρόλαβε να τα πάει στην εφορία, δεν πρόλαβε να τα πάει. Δεν πρόλαβε. Να ξεφύγει κανένα πρόστιμο, υπάρχει περίπτωση από την εφορία. Αρκετά. Να του ξεφύγει. Μπορεί. Άρα καλύτερα να μην το πληρώνει. Και λε, μπα και ξεφύγει από την εφορία. Άμα δεν έχει τόκο. Άσερε να πει. Γιατί ρε φίλε. Άμα δεν το στείλω στην εφορία, το ξεχάσω. Καμιά φορά δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το πετάξει. Από αυτά θα παίζουμε τώρα. Αφού δεν έχει τόκο, ρε φίλε, δεν έχει κάτι να χάσει. Τα σκυλιά τα δίνανε με λουκάνικο στον παλιό το Δήμο. Λέει, ήταν αλλιώ το περάσει το πιο. Καλά σε λέει. Ναι. Ναι. Από κομπιούτερ. Ναι, αλλά κομπιούτερ και τέτοια έχει τώρα τι πλάκα κάνει. Πάει. 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 Άντε, κοιλιά κάναμε. Ποιος μας καρφώνει. Έχει μια δικηγόρο ο Χατζηνάκος, λέει μπορεί να βρει αυτή. Θα ρωτήσουμε, το θέμα είναι αν έχετε στο ψεύτικο όνομα. Μπορούμε να τον βρούμε. Δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση εσύ σαν νομικός να μας πεις ότι μπορεί να τον βρούμε. Ή μπορεί να δίνω σε ψεύτικο όνομα και να μην τον βρούμε. Ναι.
Με τι τηλέφωνο. Όχι, ο αστυνομικός λέει είναι πόλεμη καταγγελία. Μπορείτε να το μάθετε. Θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Δεν μου λες να τον πλακώσω εγώ ή να βάλω κανέναν άλλον. Πόσο πάει, πες. Άμα τον δίνω, πόσο πάει η ταρήφα τώρα. Άμα τον πλακώσω δηλαδή με απλές σωματικές βλάβες. Γιατί δεν τον πλακώ. Τι άστα. Πόσο πάει η ταρήφα, ρε παιδί μου. Κάνα παίδια, κάνα δύο παίδια. Όλα στον καιρό τη γίνονται. Όχι, τώρα δεν είναι τώρα. Τώρα είναι φρέσκο το κλίμα. Άσε καλά, εξάμεινο. Α, μπράβο. Σωστά. Ναι. 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 Είναι, ναι, ναι, να μην το περιμένει. Τις αποφάσεις, εμψυχρό. Εμψυχρό και ένθερμο οι αποφάσεις, μαλάκα. 31 χρόνια, τη Wall Street, μαλάκα. Εγώ ας τα λέω πάλι τα ίδια, θα σε σώνω. Σωστά. Σωστά. Εντάξει. Και τα βγάζουμε. Όχι, σωστά. Δεν θα τον δίνουμε τώρα. Εντάξει. 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 Βάλε τον κυμπόκο να τον πλακώσει που δεν θα του κάνουν τίποτα. Τον κυμπόκο βάλτε τον πλακώσει. Καριστάκι σου, Ρόμι. Εντάξει. Εντάξει. Όχι, μωρέ, έχουμε ένα φίλο εδώ. Μας φιλοξενεί. Μας φιλοξενεί στο σπίτι του και... Μα, λέει, μας παραχώρησε ένα μεγάλο σαλόνι εδώ και κάνουμε εδώ πέρα εκπομπή. Δεν έχουμε αποκτικά, τι, μας στείλουν πάλι το περιπολικό. Οπότε, εντάξει, θα τα πούμε μετά τις γιορτές. Εγώ εδώ, θα είμαι εγώ εδώ, Κυριακή θα κάνω εκπομπή κανονικά, τηλεόραση, Europe One, κάνουμε παρέα τον κόσμο γιατί είναι μέσα όλοι. Εσύ έχουν αρχίσει να τρελαίνονται, αλλά δεν ξυρίζονται. Οι περισσότεροι μουσικοί αφήσανε. Γάμισε τα του. Σήμερα πήγα σε κάτι, μανάβηκα σε κάτι αυτά ψηλό σούπερ μάρκετ. Σαν ζόμπι ήταν. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ταινία με ζόμπι να πούμε ένα πράγμα. Τρόμαξα. Τρόμαξα. Με τον Άδωνη ασχολήθηκα στο Μετρόπολη. Εντάξει, κλασικό μαλάκα θα πούμε. Ναι. Δεν θα έχουν να φάνε. Ο μαλάκας, ο Άδωνης. Ο Άδωνης νομίζει ότι τώρα έβαλε τον Τζιόδρα μπροστά. Αυτοί οι μαλάκες από το φόβο τους κάναν τον Τζιόδρα ήρωα. Και νομίζει ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία απάνω. Αλλά αν περάσει κι άλλα δίμηνο, τρίμηνο και αρχίσουν να βαράνε φαλιμένα τα μαγαζιά και να αυτοκτονάνε, θα τον πω εγώ αυτή εκείνη την. Πόσα θα ανοίξουνε. Εγώ που έχω χορηγούς, μου λένε οι μισοί λέει θα ανοίξουν. Οι άλλοι μισοί θα γίνουν. Θα πέσουν λέει τα ενίκια. Θα πέσουν και τα πάντα θα πέσουν. Και οι πούτσες μας θα πέσουν. Είναι στο τέλος τι. Ναι. Για να βγάλεις γκόμενα πρέπει να έχεις λεφτά. Τώρα θα είναι και πιο γκόμενες εύκολες. Πιο εύκολες. Θα καμάς με 10 ευρώ. Κατσινάκος ή έχεις να χαμίσεις κόσμο. Εδώ έχεις λεφτά πολλά. Κατάλαβες. Θα τα πούμε. Θα πάμε στο Φαμιλιάνο να πιούμε εκεί με τον Φανκάλ κάνα κρασάκι. Εντάξει. Φανκάλ. Άντε, φίλε. Τι γνωριμίε έχετε. Όχι, είναι φίλο με τον Φανκάλ. Με τον Φανκάλ. Βέβαια. Όχι, αρχίζει καλή ανάσταση και τέτοια. Δεν τα μπορώ αυτά. Μην με στέλνετε στο κινητό καλέ αναστάσει και τέτοια μαλάκια. Επίτηδε το κάνουμε. Και το κάνει για με νευριάσει. Σε νευριάσουμε. Όσο λε, μην με στέλνετε τώρα θα πάρει 20 μηνύματα με καλή ανάσταση. Ορίστε. Ορίστε. Α, ορίστε. Μηνύματα εδώ. Εικόνε ομιλητών, τρει συζητήσει. Κυριάκο. Σκουλαριώτης. Καλή ανάσταση σε σένα και... Καλά, καλά, άντε. Ναι, γάμισέ μας. Έκλεισε τώρα η αυτή. Έκλεισε. Ζωστό. Λοιπόν, Μάντερσον, ευχαριστούμε πάλι για τα beats. Ραπ και Μπιλ. Άλαν Σίρερ ή Γκάμπριελ Μπατιστούτα. Μπατιστούτα, ρε. Τι Άλαν Σίρερ. Συγκρίστα. Και καλό σου και άλλο σώμα. Έτσι. Μπατιστούτα ήταν, ρε φίλε, μια κατηγορία μόνος του. Αυτά που λες. Βασίλη, στείλε μία στο Messenger από το κινητό του ραπ. Θέλω να το ευχηθώ. Καριστάκης. Δεν θα το πάρεις ποτέ το νούμερο του κινητού μου, Καριώτη. Το βλέπεις από εδώ. Αυτά. Λοιπόν. Τώρα πότε θα κάνουμε παρέα. Εντάξει. Δευτέρα ή καλά. Δευτέρα δεν είναι αργία. Κανονικά το πρόγραμμα. Κανονικά το πρόγραμμα. 8, όχι. Όπως το κάνουμε, θα το κάνουμε 7. Όπως το είχαμε, ρε. 7-8. 7-8. 7-8, όπως το είχαμε. Κανονικά. Είμαι ασλαμά και τέτοια πώς θα το κάνεις, θα τους πεις, θα τους ενημερώσεις. Όπως ήταν, παιδιά, το πρόγραμμα δεν αλλάζει σε κάτι. Άντε, βάλε που βάλε. Όπως ήταν. Λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε. Παιδιά. Υπομονή. Ευχαριστούμε. Εντάξει, τώρα με τον καιρό. Υπομονή.
Με τον καιρό που έφτιαξε είδα πολύ κόσμο να βγαίνει έξω. Το καλό είναι ότι το έργο λειτουργεί, ναι. Είναι οκ, okay, οπότε εντάξει. Δεν έχουμε θέμα, όλα πήγανε καλά. Good. Θα στρώσουμε και τα υπόλοιπα όπως πρέπει εδώ πέρα για το live να βγει ακόμα πιο οργανωμένο. Πέντε πραγματάκια. Ό,τι ιδέες έχετε, ό,τι θα θέλατε να δείτε, καμιά άποψη ξέρω εγώ και τα λοιπά, τη συζητήσουμε. Εδώ είμαστε ανοιχτοί. Ναι. Είμαστε εδώ πιο φιλικοί, δεν είμαστε αυτό το απρόσωπο του Europe 1 του ναι. Μετρόπολης και τα λοιπά. Εδώ είμαστε πιο ανοιχτοί και στην κριτική και σε ιδέες να πούμε. Πες καλή ανάσταση στον κόσμο. Δεν πάει να γαμηθείτε. Φύγαμε.